Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4, καλησπέρα σε όλους και όλες. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο, θα σας κρατήσουμε μαζί με τον Τάσο συντροφιά μέχρι τις 11, για να δούμε τον έχουμε τον Τάσο. Έλα Τάσο. Καλησπέρα. Ωραία, κάτσε. Καλησπέρα σε όλους σας. Σε όλες και όλους, έτσι. Κάτσε και λίγο. Και σε όλες βέβαια. Ναι. Γιατί υπάρχει άλλο ένα υπάρχει... δύο ώρα θα το πάμε συντροφιά παρέτσα μαζί μέχρι και τις 11 με πολλά θεματάκια, με ποικίλα θεματάκια. Βέβαια δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε αυτή τη μάστιγα παγκοσμίως που το κακό μας έχει βρει τέλος πάντων όλους μας, αυτό τον βρώμο κορονοϊό. Θα σχολιάσουμε, θα πούμε τα τελευταία νέα, τι γίνεται, δεν γίνεται. Θα πούμε και μερικά αθλητικά. Υπάρχει λίγο. Υπάρχει λίγο. Ναι, έχει αρκετά πραγματάκια σήμερα. Έχω μερική γνώση να πω την αλήθεια. Έτσι. Ναι, να πω τώρα, εδώ είναι το ωραίο. Εδώ είναι, θέλω και λίγο για την βοήθειά σου, γιατί από τη βιασύνη και από να κάνω μερικά πραγματάκια δεν πήρα τα γυαλιά μου σήμερα. Οπότε καταλαβαίνεις, το πήρα χαμπάρι μόλις μπήκα μέσα στο στούντιο. Εδώ είναι το ωραίο. Okay, λοιπόν, εντάξει. Θα προσπαθήσω. Εδώ δες τώρα. Έχω μπροστά μου να πω το βασικό υποστηρικτή της εκπομπής. Για να δούμε. Κάντε μια. Θα κάνω μια περιήγηση. Θα κάνω βασικά στο χάρτη. Εκτός αν θες να το καθυστερήσεις, να το βγάλεις μια φωτογραφία να μου το στείλεις. Όχι, περίμενε. Θα το πω εγώ. Όχι. Εντάξει, τα βασικά. Εντάξει, είπαμε. Βλέπω τώρα θολά το χαρτί, για να μην λέω ψέματα. Έτσι, εντάξει, για... αγοράκι μου τώρα και εσύ 33 χρονών παιδί. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, γίνονται αυτά τα πράγματα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τη Mazda Manatides και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεση RX. Mazda Manatides, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Θεωρώ ότι λέει. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο για τυχόν απορίες, ερωτήσεις έχετε, που πιθανόν να έχετε όσον αφορά τη Mazda Manatides. Το 2310-924-931, αυτό δεν χρειάστηκε καν να το δω, γιατί το ξέρω απ' έξω όπως είπαμε και χθες. Εντάξει, το πήγαμε λίγο, το έκανα μια περίληψη της διαφήμισης της Mazda Manatides. Να τους ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους, γιατί ακόμη και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, είναι αρρωγή εδώ και στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή μας. Έτσι, σημαντικότατο αυτό, μια που έχουν κλείσει και όλες οι επιχειρήσεις. Επειδή ξεκινήσαμε λοιπόν και τα διαδικαστικά, και επειδή τώρα όλος ο κόσμος είναι μέσα στο σπίτι, και σίγουρα κάποιοι φίλοι για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, τη ρουτίνα, ένα παραπάνω, γιατί μας ακούγανε πάρα πολλοί φίλοι, αυτό είναι γνωστό σε όλους μας. Σίγουρα τώρα αρκετοί παραπάνω μας ακούνε. Αυτό είναι δεδομένο. Πολύ καλή ευκαιρία να τους ενημερώσουμε για τους καλούς φίλους υποστηρικτές της εκπομπής, οι οποίοι πραγματικά διατηρούν ακόμα ανοιχτά κάποια καταστήματα για delivery, για σωστά, να μπορέσουν να προμηθευτούν. Να ξεπηρετηθεί όλος ο κόσμος. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, θα έχουμε και ανατολικά και δυτικά. Γιατί αυτή η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, να πούμε, σκέφτεται τα πάντα για τους ακροατές. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Το γυράδικο το μοναδικό το ξέρετε όλοι σας στην Πηλαία. Στην προφήτηλία 36, εκτός από τα εκλεκτά δέσματα σε κρεατικά αλφα ποιότητας, τα οποία έχετε δοκιμάσει σίγουρα όλοι όσοι βρίσκεται στην περιοχή, για τους φίλους και τις φίλες που νηστεύετε, υπάρχουν παιδιά φανταστικές γεύσεις. Ενδεικτικά θα σας πω μερικά από όλα αυτά και διαλέγετε και παίρνετε εσείς, θα σας πούμε και το τηλέφωνο delivery στο τέλος, για να παραγγείλετε ακόμα και τώρα. Υπάρχει ανοιξιάτικο σάντουιτς με κόλοκυδο και φτέλες, με τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες. Υπάρχει το νησιώτικο σαντουιτσάκι, κυπριακή πίτα με καλαμαράκια, ντομάτα κτλ. Υπάρχει το σαρακοστιανό με μπιφτέκι λαχανικών και όλα τα συναφή. Υπάρχει μερίδα πλευρό τους μανιτάρια. Υπάρχει σαλάτα πανδεσία με μίξ λαχανικών. Υπάρχει το μπιφτέκι λαχανικών, τα καλαμαράκια, η φαλάφελ μερίδα. Έτσι. Φαλάφελ, κλαμπ μανιταριών. Κλαμπ μανιταριών, Ζάχο, πώς είναι το κλαμπ με γύρω, ρε. Τα μανιτάρια μου αρέσουν από την αλήθεια, αλλά ψητά. Άκου τι έχει μέσα. Μαριναρισμένα φιλέτα μανιταριών, πλευρό τους, ντομάτα, μαρούλι, αγκούρι, σος βαλσάμικου με μέλι και πατατούλες. Τι κάνετε? Μας άνοιξες λίγο την όρεξη, η αλήθεια είναι. Και υπάρχει και φαλάφελ τορτίγια. Φαλάφελ. Με και τα λοιπά. Θυμάμαι καλά, έτσι, το φαλάφελ λοιπόν, είναι κάτι με ρεβίθι, έτσι, που το λέγαμε και άλλη φορά. Ότι ναι, βέβαια, ό,τι παιδιά σας αναφέραμε, για Ανατολική Θεσσαλονίκη πάντα μιλάμε, για το γυράδικο το μοναδικό, έτσι, προφήτηλία 36, και νομίζω ότι είναι το μόνο στην περιοχή που έχει μείνει ανοιχτό και κάνει delivery. Τηλεφωνήστε τώρα
και σημειώσει το τηλέφωνο για τις επόμενες μέρες στο 2310 308 318. Επαναλαμβάνω, 2310 308 318. Ο φίλος μας ο Ανέστης και το επιτελείο του εκεί, τα καλά μας φιλαράκια, θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και σε χρόνο ρεκόρ θα είναι στην πόρτα σας τα special εδέσματα, είτε νηστεύετε είτε επιλέξετε τα γνωστά εδέσματα σε κρεατικά. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά ανατολικά, δυτικά θα πούμε για το στέκι του Κωστή, να μην κουράζουμε τον κόσμο στο επόμενο διάλειμμα. Ναι, θα έχουμε το χρόνο. Πάμε έτσι και για και για τους υπόλοιπους φίλους υποστηρικτές. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε την να ξεκινήσουμε λίγο αυτά με τα νέα δεδομένα που έχουμε όσον αφορά τον... να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Το διάγγελμα. Είσαι καλά, οι γονείς, να σου πω την αλήθεια, ευτυχώς δεν με ακούνε τώρα. Έχω ένα φόβο για τους γονείς, γιατί είναι σε ευπαθείς ομάδες, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Και φοβάμαι. Ναι, εγώ ξέρεις, είμαι και προ-κορονοϊού, είμαι λίγο Dr. Monk. Τώρα έγινα επί δύο, μην πω επί τρία, και φοβάμαι το παραμικρό. Δεν τους αφήνω να βγουν. Αν και σήμερα ο φάδερ μου την έκανε λίγο. Βγήκε για 20, το λέω, δεν θα βγεις, και βγήκε για να πάρει, ρε φίλε, καφέ. Του λέω, σε φέρω εγώ. Όχι, λέει, θα πάω εγώ. Δεν ξέρω, δεν το μπορεί το μέσα, αλλά είναι και θέμα τώρα, έτσι, ζωής και θανάτου που λέμε. Και δεν είναι υπερβολή αυτό πλέον. Και φοβάμαι, ξέρεις, το παραμικρό. Το φοβάμαι για αυτούς. Για μένα δεν φοβάμαι. Άτομα που είναι σε ευπαθείς ομάδες, ένα παραπάνω πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτική, γιατί... θεωρητικά να πούμε κάτι, γιατί αυτό δεν έχει εξακριβωθεί 100%, αλλά κατά 80% ισχύει, οι νεότερες ηλικίες μπορεί να το περάσουν αυτό τον ιό και να μην έχουν καμία επίπτωση με απλά συμπτωματάκια. Ναι, ναι. Εντάξει, οι ευπαθείς όμως ομάδες με χρόνια νοσήματα, με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, κυρίως, με ζαχαρό διαβήτη, κυρίως αναπνευστικά προβλήματα, έτσι, ναι. Με μη ελεγχόμενο ζαχαρό διαβήτη κτλ. Πρέπει να είναι 15, 20, 50 φορές πιο προσεκτικοί από όλους εμάς, που θεωρητικά μπορεί να το περάσουμε σαν μια απλή ιωσούλα, ή να το περάσουμε για να μην το καταλάβουμε. Ούτε καν. Γιατί το 68% από έρευνες που έχουν γίνει των θανάτων, των κρουσμάτων, αφορά μεγάλες ηλικίες και ιδίως ευπαθείς ομάδες. Οι πέντε νεκροί, λέει, που έχουμε στην Ελλάδα, ο μέσος όρος τους είναι 68 χρόνια. Δηλαδή ο μέσος όρος. Πώς γίνεται, ρε φίλε, να είναι και άντρες δηλαδή μόνο. Αυτό ήταν ένα, ξέρεις τώρα, γιατί εντάξει, είπαμε, περνάμε το χιούμορ, δεν πρέπει και δεν μπορούμε να το βγάλουμε από τη ζωή μας. Απλά δεν έχω τώρα τα γενιά να στο διαβάσω. Είναι πολύ ωραίο, λέει, ότι τον ιό τον βγάλαν γυναίκες. Σίγουρα, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω αν σου έπεσε την αντίληψη. Γιατί, λέει, δεν αφήνει τον άντρα να βγει από το σπίτι. Δεν υπάρχει match, Champions League, NBA. Και έλεγε καμιά 30 λόγους, ας πούμε. Και να ξέρεις, το Θαλίξη, λέει, μόλις ξεκινήσουν καλοκαιρινές εκπτώσεις. Ήταν πολύ έξυπνο. Όταν γυρνάμε, ρε φίλε, και τις ήταν πολύ έξυπνο. Σταματήστε, ρε, μας φάγατε την ψυχή, μας φάγατε τη ζωή. Μην μας γκρινιάζετε, ρε, κάθε μέρα. Γκύρι, μπίρλι. Μην βρε κάθε μέρα, δεν θα ζήσουν 500. Αυτές είναι πτάψυχες. Δεν έχουν ανάγκη, ρε φίλε. Πρώτος πέβει ο άντρας, η γυναίκα μένει καμιά δεκαετία, 15ετία, ζάχο μου παραπάνω. Παίρνει και τη σύνταξη του κορόιδου που δούλευε, να πούμε, από μικρό παιδί. Έτσι. Και όλα μια γάλα στη φράπα. Είναι ότι δει σε καραχόντο σέντερ, να πούμε, να αγοράζει χτυπάει τα μπικικίνια της και τους σουβάδες, να πούμε, για να καλύψει, να πούμε, εντάξει, την αυτή είναι. Φίλε, όταν είσαι γυναίκα πρέπει να δείχνεις όμορφη, έτσι. Ναι. Υπάρχουν 1500 μπικλιμπίδια, όπως είπες. Γι' αυτό έχουμε και οι περισσότερες. Δεν δουλεύουν. Ναι. Δεν δουλεύουν. Άρα υπάρχουν βέβαια και οι εργαζόμενοι. Δεν το γενικεύουμε. Ναι. Υπάρχουν πολλές που είναι ραχτές και light. Καλά, βρήκαν. Παντρεύτηκαν, σου λέει, δουλεύει ο άντρας. Είσαι στο σπίτι. Ο ιός χτυπάει, λέει, επί το πλήσον τους άντρες. Εγώ αυτό διάβασα. Οπότε γι' αυτό βγήκε και αυτό το. Και μπορείς να βαρεθούν κιόλα. Κάνω και καμιά προσευχούλα λίγο παραπάνω. Άντε, πάρτονε. Αφού τον αγαπάς πολύ, δεν είναι το Θεό, πάρτονε. Να ζυγάσουμε. Δεν θυμάμαι πού ήταν εκείνη η γιαγιά. Ποιος ήταν ο Φερεντίνος που τη ρώτησε, που ξέρω αυτά τα. Λέει, πόσο ήταν, πόσο γιαγιά είσαι, λέει, 78. Λέει, άμα βρεθεί κάποιος να τον παντρευτεί, γιατί λέμε τον παντρευτό, αρκεί να είναι ο λιγόχρονος. Αρκεί να είναι λιγόχρονος, λέει. Ναι, εντάξει, καλά. Η γιαγιά σου λέει να το στείλω. Πακέτο. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν άκουσα λίγο. Σου είπα εκείνη τη στιγμή λαγοκοιμόμουν. Δεν ξέρω τι είπε ο Πρωθυπουργός. Τι μέτρα, δεν ξέρω αν ανήκει, λέει, νέα μέτρα. Να σου πω την αλήθεια, δεν μπήκα και μετά στο ίντερνετ, γιατί είχαμε άλλη αβαρία στην οικοδομή.
Τι να κάνουμε, σκάνει το ένα πίσω από το άλλο. Τι έπαθατε. Ο Φάνης. Τι έπαθατε. Ο Φάνης. Βούλωσαν οι τέτοια. Φωνάξαμε αποχέτευση, βούλωσε. Ήρθε ο Αρχόρταγος. Ήρθε ο Πέτρος, φίλος μου. Τον Πέτρο πήραμε. Σε δεν κάνω πλάκα. Πάει, αφού αυτό είχα πει την άλλη φορά. Ποιο θα πει. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Έκανα. Γκουγκλάρισα και το πρώτο που έβγαλε ήταν ο Πέτρος. Ζαλίστηκα τώρα που το πει. Ήρθαν οι άνθρωποι, μου λέει σε μισή ώρα θα έρθουμε. Ήρθαν σε 11 λεπτά. Το ξεπετάξαν αμέσως. Με τον Πέτρο έχω συνεργαστεί προ ραδιοφώνου όταν ήμουν υδραυλικός και έκανα οικοδομές. Να και διαφήμιση ο Πέτρος. Σε μια τεχνική εταιρεία. Είχα συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια και είναι εξαιρετικός. Και παραμένει εξαιρετικός. Λοιπόν. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο. Έτσι πρέπει να το δούμε. Σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι σωστό. Και όσοι μένουμε σπίτι μας, είπε ότι πρέπει να φερόμαστε σαν να έχουμε τον ιό για να προστατευόμαστε ακόμα παραπάνω. Αυτό είπε ναι, ο. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι. Για τον οποίο μπορεί στα αθλητικά, στα οπαδικά να τον έχω μισήσει πραγματικά λόγω Ολυμπιακού. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι το διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά θα το συγκεκριμένο θέμα. Θα βάλουμε τον Τζίπρα. Θα βάλουμε τον Τζίπρα. Επειδή μου αρέσουν εμένα οι παλιές παροιμίες, το φρονίμουν τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν. Θεωρώ ότι θα το σώσουμε, θα το προλάβουμε. Δεν θα γίνουμε ναι. Ιταλία και Ισπανία. Αυτό είναι νομίζω. Να μην πω δεδομένο, αλλά οι περισσότερες ελπίδες είναι αυτό που είπε, ότι πήρε ναι. Και σωστά πήρε δραστικά μέτρα, τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά, νωρίς. Αυτό ήταν ναι. Καλό. Αυτό που είπε είναι ότι στο Eurogroup που έγινε θα επιδοτηθεί η Ελλάδα νομίζω με 2 δισεκατομμύρια, δεν τα ξέρω καλά. Είναι αυτό που λέγαμε χθες με τον φίλο τον ταξιτζή νομίζω έτσι. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε με τον Αργύρη χθες και δες πως θα φέρνει η τύχη ότι μία μέρα αργότερα, λιγότερο από μέρα, είπε τουλάχιστον αυτό εννοούσε ρε παιδί μου, ότι αυτοί που χάνουν τουλάχιστον θα επιμεριστεί η ζημιά προς όλους. Του Αργύρη το είπα, ο οποίος μπήκε να μπήκε στους προσεκτικά δεδομένα λίγο με τσάτσι. Εντάξει, φίλος είναι, γίνονται αυτά, συμβαίνουν. Κοίταξε λίγο όλη μία επίπτωση, μία επίπτωση τη συγκεκριμένη στιγμή, με όλο αυτό που ζούμε, σίγουρα Ζάχο θα την έχουμε. Και εγώ, εσύ και οι επαγγελματίες. Ναι, δεν υπάρχει. Και οι βιομηχανοί και όσοι έχουν πλοία και όσοι τέλος πάντων είναι μαρουλάτοι, όλες οι κοινωνικές τάξεις θεωρώ ότι θα έχουν μια οικονομική επίπτωση. Ναι, αλλά απλά δεν την αισθάνονται όλοι το ίδιο, έτσι. Διότι άλλος μπορεί να έχει τέτοιο, άλλος να, όπως είπες, να είναι λίγο πιο μαρουλάτος, άλλος να έχει καβάντσα, ενώ άλλος, όπως είπε χθες ο Αργέρης, μπορεί να μην έχει, κατάλαβες. Το ίδιο πράγμα αντιδράει διαφορετικά σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Σίγουρα. Τη δεδομένη στιγμή θεωρώ ότι πρωταρχικός ρόλος όλων μας είναι η επιβίωσή μας, η επιβίωση των οικογενειών μας, των παιδιών μας, των μανάδων, των πατεράδων, των παππούδων, των γιαγιάδων, αλλά σύμμαχου σε όλο αυτό εδώ το πράγμα που γίνεται και που ανεχόμαστε, εμείς οι νεότερες ας πούμε ηλικίες, πρέπει να είναι και οι ηλικιωμένοι. Δηλαδή δεν γίνεται ο 80χρονος ή 85χρονη θίτσα να παίρνει το καροτσάκι και να πηγαίνει στη λαϊκή σε συνωστισμό μέσα και εγώ να κάθομαι σπίτι μου για να προσέξω αυτές τις ηλικίες. Και αυτές οι ηλικίες, μερικοί ανεγκέφαλοι τέλος πάντων, μερικοί ελαφρόμυαλοι, που ξέρεις τι πεισματάριδες είναι οι μεγάλοι σε αυτές τις ηλικίες, να σηκώνονται και να φεύγουν και να εξαφανίζονται τέλος πάντων να βγαίνουν έξω. Δεν γίνεται. Θα καθίσετε μέσα όλα τα παππούδια, θα αράξετε μέσα, θα σας βοηθήσουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, όλοι οι συγγενείς σας, και αν δεν έχετε συγγενείς, θα πείτε τους γείτονες να σας φέρουν τα ψώνια. Καθίστε στον κόλο σας, με συγχωρείτε για την έκφραση, το λέω λαϊκιστή να το καταλάβουν όλοι. Καθίστε λοιπόν στον καναπέ σας μέσα στα σπίτια σας. Βρείτε τρόπο να περνάτε την ώρα σας για ένα τουλάχιστον μήνα. Πρέπει να το καταλάβετε ότι κινδυνεύει η ζωή όλων όσοι έχουν μια ηλικία και λιγότερο, φυσικά είναι σε επαφή ομάδες. Έτσι, για να μην άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο, κινδυνεύει όλων. Δεν υπάρχει κανένας που να μην κινδυνεύει, είπαμε. Λοιπόν, το νεότερο Ζάχο είναι επίσης ότι κλείσανε οι εκκλησίες. Ναι, αυτό το είπαμε χθες νομίζω. Μόνο. Το είπαμε και χθες, διαβάσαμε, είχε σκάσει εκείνη την ώρα που κάναμε εκπομπή. Επιτρέπεται μόνο είδηση. Για μεμονωμένα να πηγαίνεις να κάνεις την. Πώς είναι, επιτρέπονται οι μεμονωμένες μετακινήσεις στο παρόν. Για μια στιγμή νόμιζα ότι το έβγαλε ο κύριος Αυγενάκης αυτό, ξέρω εγώ. Μεμονωμένες κινήσεις πιστών, λοιπόν. Μπορεί ο κάποιος δηλαδή, ας πούμε, να πάει στην εκκλησία, να ανάψει το κεράκι του, να προσευχηθεί, να σκουθεί, να φύγει. Εντάξει, λίγο τις εικόνες μην τις φυλάτε τώρα, λίγο μακριά. Εντάξει. Πώς φιλιούνται αυτές που έχουν ρε παιδί μου κραγιόν
ανάμεταξύ τους και δεν δίνουν στον αέρα τα φιλιά μου. Ναι. Αριστερά και δεξιά. Γυναικείο αυτό. Οι γυναίκες μεταξύ τους έτσι κάνουν. Πώς βλέπεις κάτι παρσακλές, ναι, ρε παιδί μου, που το παίζουν και αριστοκράτες. Μπορεί, ξέρω, μπορεί εγώ, να, να μισεί η μία την άλλη. Δεν έχουν μία πάνω τους. Μπορεί να μισεί η μία την άλλη. Ο Χατζηλί και ο άντρας της, ο άντρας τους δεν έχουν φράγκο, ναι. Κατάλαβες κάτι που πάνε και στα καζίνα και στα αυτά, λοιπόν, κάτι τέτοιες. Ναι, έτσι φιλούνται στα γρουτά στον ώρα. Μα έτσι θα πηγαίνετε κι εσείς τώρα. Ωραία. Έτσι όμορφα, ωραία. Αυτά ήταν νεότερα που έχουν πει. Εγώ, όπως είπα και χθες, αισιοδοξώ. Θεωρώ ότι αν είμαστε σοβαροί, αν είμαστε υπεύθυνοι πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μας και κατ' επέκταση με τον συνάνθρωπό μας και τις οικογένειές μας κτλ., θεωρώ ότι θα βγούμε νικητές μέσα από αυτό. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, πρώτο μέλημα όλων μας, πιστεύω, όσοι σκεφτόμαστε κανονικά, είναι να υπάρχουν όσο μικρότερες, όσο λιγότερες ανθρώπινες. Ωραία. Απόρριες. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Και επίσης, το μεγάλο στοίχημα κλείνοντας για αυτό το θέμα, είναι να μπορέσει να ταπεξέλθει το εθνικό σύστημα υγείας. Ναι, εντάξει, αυτό δεν είμαστε Γερμανία να έχουμε 30.000 30.000 μονάδες. Αυτός είναι ο στόχος. Εξάλλου είπε για κάποια νοσοκομεία που θα πούνε και αυτά στην μάχη, και μάλιστα ένα, δεν θυμάμαι ποιο, θα είναι αποκλειστικά μόνο για τον ιό, για τον κορονοϊό. Εγώ αυτό που θέλω να πω, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι το νούμερο ένα είδηση και λογικά και σωστά, αλλά νομίζω, δεν ξέρω αν είναι η δική μου αίσθηση, δηλαδή αν ανοίξει την τηλεόραση, δηλαδή πραγματικά θα πάρεις ένα πιστόλι και σε 10 δευτερόλεπτα θα αυτοκτονήσεις. Ρε παιδιά, εντάξει, επαναλαμβάνω, να λέμε, αλλά δεν γίνεται, ας πούμε, αν είναι ένα κιλό η τηλεόραση, τα 990 γραμμάρια να είναι γι' αυτό. Να είναι τα 800, να είναι τα 700. Δηλαδή θεωρώ ότι το 99% του χρόνου είναι γι' αυτό. Δηλαδή λίγο, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι η δική μου αίσθηση μόνο αυτό. Δηλαδή θα πηδήξουμε από τα μπαλκόνια. Γιατί εγώ είμαι στον πρώτο. Είμαι στον πρώτο όροφο, δεν μπορεί να μην πάθει και τίποτα. Δηλαδή καλό είναι να λέμε, ναι, δηλαδή πολύ κάρβουνο, όχι άλλο κάρβουνο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Όχι άλλο. Παιδί μου, 8, κοίταξε τώρα, 7 με 12 το πρωί μη βλέπεις. Άμα στεναχωριέσαι. 7 με 9 που είναι οι ειδήσεις, μη βλέπεις. Όχι, έχει πάρα πολύ ωραία στήρια. Ναι, εγώ δεν λέω να μην λένε. Εγώ δεν λέω να μην λένε. Λογικά. Έχει πολύ ωραίες ταινίες. Μα ξέρεις, ρετάζω. Έχει πολύ ωραία βίντεο. Άκουσε έχει πολύ ωραία με. DVD. Εγώ μπορώ ο Σιρινάκης, να. Ο Σιρινάκης, άμα θα κάνει και τις σόντες. Καλά είναι και το Porn Tomb, πώς λέγονται αυτά. Ναι, τα τσοντάδικα. Τα ξέρεις, βλέπω. Να δώσουν λίγο, ρε παιδί μου, δωρεάν στο λαό. Να υπάρξει και λίγο. Αυτή η υπογενετικότητα, τέλος πάντων, να βελτιωθεί. Ναι. Να κάνουμε κανένα παιδί παραπάνω όσοι είναι άτεκνοι, τέλος πάντων, ή όσοι έχουν ένα ή θέλουν να τεκνοποιήσουν. Ευκαιρία είναι τώρα που μένουμε στο σπίτι. Κάντε παιδιά, ρε παιδί μου, εγώ λέω ότι ξέρεις τι, κάθε μέρα ρωτάνε, δηλαδή έχουν έναν ειδικό και ρωτάνε τα ίδια πράγματα. Μα κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, δεν λέω προς Θεού, δεν λέω να μην καθόλου να μιλήσω για το θέμα, αλλά. Κάθε μέρα το ίδιο. Το ίδιο. Πόσο κρατάει ο τέτοιος. Γιατί αυτό. Yeah. Αυτό πόσο. Άμα στο δέρμα είναι εκείνο, πρέπει να κάνουμε τα ρούχα. Δηλαδή, οι ίδιες ερωτήσεις συνέχεια. Να πω ότι προσφέρεται κάτι άλλο στις γνώσεις μας, στον διάλογο, ας το πω έτσι, να πω εντάξει. Και είπαμε, βλέπεις όπως λες ειδήσεις, από τη μία ώρα τα 59 λεπτά είναι γι' αυτό. Άμα είναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, θα αρχίσω να γίνω κι εγώ με αυτά τα παράξενα τα σενάρια, ας πούμε. Ότι προσπαθούν και κάποια άλλα πράγματα να μας κρύψουν και να μας περάσουν. Δεν ξέρω. Μην γίνω κι εγώ συνωμοσιολόγος. Εντάξει, 59 λεπτά από τη μία ώρα ειδήσεις 59 για το, και συνέχεια να ακούμε τα ίδια πράγματα. Θεωρώ ότι, εντάξει, είπαμε, να προσέχουμε να κάνουμε. Θεωρώ ότι μας βάζουν και την τρομολαγνία μέσα μας σε μεγάλο βαθμό. Εγώ δεν λέω να μην έχω. Ο τρόμος είναι καλό να υπάρχει, γιατί αν χρειάζεται ένα κιλόμετρο, εσύ κάνεις δύο. Αλλά too much. Πολύ, πάρα πολύ, ρε φίλε. Δεν ξέρω, εκτός αν είναι η αίσθησή μου αυτή, η δική μου. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι επειδή είμαστε στο ξεκίνημα μιας προσπάθειας που θεωρώ ότι το προλάβαμε και ότι δεν θα πάρει μεγάλη έκταση. Εγώ έτσι θεωρώ. Αν συνεχίσουμε την καλή προσπάθεια και να είμαστε συνεπείς σε όλα αυτά που μας λένε να κάνουμε, προσπαθούν στην κυβέρνηση τη δεδομένη στιγμή να υπάρξει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας. Να στο κάνουν, ρε φίλε, άμα είναι να υπάρχει. Εγώ δεν είπα. Εγώ μίλησα για τα μέσα επικοινωνία. Σου λέω ότι είναι τέτοιες οι εντολές τη δεδομένη στιγμή, Ζάχο, και φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, επειδή βρισκόμαστε στην αρχή, επαναλαμβάνω, μιας προσπάθειας που γίνεται, και να ενημερωθεί όλος ο κόσμος,
όποιοι έχουν μείνει ανενημέρωτοι, δηλαδή αυτοί που πήγανε παραλίες, ας πούμε, στη Βουλιαγμένη. Ναι, ρε φίλε, άμα να κάνει πάυση απαγόρευση. Πώς λέγεται, κυκλοφορία. Απαγόρευση κυκλοφορία σα κάνει. Δεν είναι δυνατόν να. Δηλαδή, έναν τόνο κάθε. Από τη τηλεόραση συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, θέλω να ακούσω. Ότι... Θέλω να ακούσω και την άποψη των φίλων, τι αν έχουν. Θέλω να ακούσω πάνω σε αυτό. Έχεις δίκιο. Μπορεί να είναι άδικο. Είναι κουραστικό, είναι κουραστικό. Τρόμο. Μια προσπάθεια για να υπάρξει περιορισμός. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Δεν θέλω να φανταστώ ότι θα υπάρξει τέτοιο σενάριο ολικής απαγόρευσης, καθολικής απαγόρευσης για όλους, γιατί δεν θα αρέσει σε κανέναν αυτό το πράγμα. Θα μπορούν να κυκλοφορούν δηλαδή μόνο όσοι έχουν μια ειδική άδεια. Διαπιστεύσεις, με λίγα λόγια. Δημόσιες υπηρεσίες, για δημόσιους οργανισμούς. Ας πούμε στη ΔΕΗ, στην ίδρυυση, στην ΟΤΕ, τηλεπικοινωνίες, νερό, ρεύμα κτλ. Κατάλαβες. Για να δούμε. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτό το σενάριο. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι θα συνετιστούμε. Ήδη έχουν συνετιστεί από ό,τι φάνηκε την Κυριακή. Ήταν καλύτερα λίγο τα πράγματα, γι' αυτό υπήρχαν και χρες 21 κρούσματα. Σήμερα 35 είναι τα κρούσματα. Αυξήθηκαν κατά 14. Όχι, 31 πρέπει να είχαμε χθες. 31 ήταν. 21 είπαν χθες. Ναι, δεν θυμάμαι. Εγώ νομίζω 31. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι είναι πολλά. 35 είναι σήμερα. Θεωρείς ότι είναι πολλά, δηλαδή εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πολλά. Αν βλέπεις, θα μου πεις εντάξει, αναλογικά με τον πληθυσμό εννοείς. Σταθεροποιείται η κατάσταση και σήμερα πήγα στο σούπερ μάρκετ, στο Ρετζίκι, σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ η οποία δεν ανοίγει Κυριακές, για να μην κάνουμε και διαφήμιση, καταλαβαίνουν ποιο σούπερ μάρκετ ανοίγει Κυριακές. Ναι, όλα τα υπόλοιπα ανήκουν. Με έδρα την Αθήνα, τώρα ήρθε αυτός. Έχει κανένα χρόνο, δύο που ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Και πραγματικά έπαθα πλάκα με τα μέτρα και την τήρηση των μέτρων που υπήρχε και από τους υπεύθυνους του σούπερ μάρκετ στο Ρετζίκι, αλλά και από την ωριμότητα του κόσμου. Πρώτη φορά είδα Έλληνα και Ελληνίδα Ζάχο να περιμένει στα δύο μέτρα απόσταση. Είναι ο τρόπος, έμπαινε, ο φόβος. Έβγαινε ένας πελάτης μόλις πλήρωνε από το ταμείο, έμπαινε ένας άλλος. Και να πω λίγο τη διαδικασία. Με το που μπαίνεις, η ώρα που περιμένεις είναι πάνω από 10 λεπτά, δεν είναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα σε ανησυχήσει, ούτε θα σε κουράσει. Και φυσικά σε απόσταση. Λοιπόν, με το που μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, σου δίνουν μια κάρτα εισόδου. Υπάρχει κάποιος κύριος ή μια κυρία πάρα πολύ ευγενική, που σου μιλάει πολύ όμορφα και σου λέει παρακαλώ την κάρτα σας, παρακαλώ φορέστε γάντια, γάντια, υπήρχαν γάντια για όλους και αντισηπτικό. Πρώτα κάνεις με αντισηπτικό τα χέρια και μετά γάντια. Μετά παίρνεις το καροτσάκι σου, όμορφα ωραία, μπαίνεις μέσα, ψωνίζεις με τα γαντάκια σου και εσύ και όλοι οι εργαζόμενοι είχαν γάντια και εκεί που κόβουν τυριά, κασέρια, σαλάμια κτλ. Και όλοι οι εργαζόμενοι πραγματικά υπόδειγμα σήμερα ότι είπαν από την κυβέρνηση τηρήθηκε, αλλά και από τον κόσμο. Είδα και ο κόσμος περίμενε ευλαβικά να πάρει τα σαλάμια, τα κασέρια, τα τυριά, απολυμπαντικά, πώς λένε αυτά, αντισηπτικά και τέτοια. Υπάρχει μια σχετική έλλειψη. Από αύριο θα προμηθευτούν, είπαν τα σούπερ μάρκετ, παραπάνω προϊόντα από αυτά και θα υπάρχει μπλαφόν στα αντισηπτικά, στα ενοπλέματα, στα γάντια και σε όλα αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης για την προστασία του κορονοϊού. Οπότε, παιδιά, δεν χρειάζεται ούτε πανικός. Υπάρχουν αποθέματα στα σούπερ μάρκετ σε όλα τα προϊόντα. Υπάρχουν φάρμακα και στα φαρμακεία μας, από ό,τι είπε και ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον για τρεις μήνες. Ναι, τουλάχιστον για τρεις μήνες. Οπότε, καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Χρειάζεται να τηρούμε όλα τα μέτρα και όλα θα πάνε. Θα πάνε. Ωραία. Αλλά έμεινα εντυπωσιασμένος άκουσα από αυτό που είδα. Δεν το περίμενα, το είδα όμως, το έζησα. Και πραγματικά έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος. Εγώ δεν πήγα, πήγε η νύφη μας, μας έφερε σήμερα. Τις επόμενες μέρες θα πάω εγώ. Θα το διαπιστώσω και εγώ. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Εσύ μείνε εκεί που είσαι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές, έτσι. Θέλω να ακούσω και την άποψη του κόσμου και πάνω σε αυτό που είπα. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός ή όχι. Θα το συζητήσουμε και με τον κόσμο. Να πούμε και ένα-δύο πραγματάκια. Και τη γνώμη του κόσμου. Ναι, βέβαια. Φυσικά θέλουμε πάντα για τη γνώμη του κόσμου. 23-10. 2-87-888 θα ανοίξουμε τις γραμμές μετά το break για να μας πει και ο κόσμος, έτσι, πιστεύω του τι ζει, τι δεν ζει, έτσι. Και πώς να σου πω κάτι, και πώς μήνυμα αποστολή στο 54-526 για τους ντροπαλόλιδες και για όσους και όσες μας υφακούτε. Και πώς περνάει ο κόσμος βασικά έτσι αυτές τις μέρες, δηλαδή κάνει πράγματα τα οποία θεωρητικά, ας πούμε, τόσο καιρό, τόσες μήνες νωρίτερα, χρόνια μπορώ να πω, δεν τα έκαμε, έτσι. Θέλω να μας πει ο κόσμος πώς περνάει τον χρόνο του πλέον
θεωρώ ότι πλέον υπάρχει πολύς χρόνος για να τον ξοδέψει, ειδικά για αυτούς που δεν δουλεύουν, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε εδώ μαζί με τον Τάσο τον Τρέγια. Έλα, Τάσο. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Μέχρι τις 11 θα είμαστε παραίτσα, παιδιά. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Άκουγα τα πειθάρια και έλεγα εσύ ότι σχεδιάζαμε να πάμε. Πού έγιναν τα μέτρα τώρα και. Ναι, δεν πειράζει. Σταμάτησε τα πειθάρια να δουλεύουν. Εντάξει, λογικό είναι, όπως όλα τα. Όπως όλα λοιπόν, τα ίδια τα ανατολικά, Ζάχο, λίγο την επιστροφή, μπορείς να κάνεις κάτι. Επιστροφή, φίλε, έχω κλείσει τα πάντα, έχω κλείσει και το ηχείο εδώ πέρα. Για να δω τώρα. Εντάξει, τέλος πάντων. Το έχω κλείσει. Ακούω λιγοφορενό, προ λίγο δεν άκουγα τη φωνή. Μήπως τώρα. Λοιπόν. Έκλεισα, μήπως λίγο καλύτερα, λίγο καλύτερα. Έκλεισα το χαλί. Λοιπόν, πάμε. Εντάξει. Λοιπόν, ανατολικά καλύψαμε τον κόσμο. Όσον αφορά το delivery με την πηλαία, προφητηλία 36 με το μοναδικό. Λοιπόν, πάμε λίγο και δυτικά. Όσοι βρίσκεστε στην περιοχή εκεί δυτικά, στη Νεάπολη, και όχι μόνο, και στην γύρω περιοχές, το στέκι του Κωστή είναι ανοιχτό, να σας εξυπηρετεί. Τα πάντα όλα στα καρούνα. Μοναδικές γεύσεις από σούβλες και σχάρες. Απολαύστε κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πασέτα σούβλας, κότσι σούβλας, κοτόπουλο σούβλας και ό,τι άλλο προτιμάτε σε κρεατικά αλφα ποιότητος στο στέκι του Κωστή στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 113. Και να ξέρετε, για την περίοδο της νηστείας υπάρχει πλήρης γκάμα νηστήσιμων εδεσμάτων με μπιφτέκι λαχανικών, με καλαμαράκι, κολοκυθοκρυφτέδες, με φαλάφελ, καβουροδαγκάνες και μανιτάρι σχάρα σε μερίδα αλλά και σε σάντουιτς. Όλα αυτά στο στέκι του Κωστή. Σημειώστε, παιδιά, το τηλέφωνο, είναι Ανδρέα Παπανδρέου, διεύθυνση 113 στη Νεάπολη, και τηλεφωνήστε τώρα για όσα ακούσατε να καραγουστάρετε γεύσεις και να παραγγείλετε στο 2310-620-727, επαναλαμβάνω, 2310-627-27, και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έρχεται ο φίλος μας ο Δημήτρης και το επιτελείο του από το στέκι του Κωστή για να σας εξυπηρετήσει. 2310-627-27, το στέκει του Κωστή, Ανδρέα Παπανδρέου 113 στην Νεάπολη. Ωραία. Έχουμε έναν φίλο, να τον ακούσουμε κατευθείαν. Έλα, φίλε. Ελπίζω. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στον Τάσο. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, έλα, Τάσο. Έλα, φίλε. Τάσο. Άκουγα προηγουμένως τον πρόλογο που λες καλά τα έκανε ο Πρωθυπουργός, αυτά αν και δεν συμφωνεί στο ποδόσφαιρο και αυτά, που όντως εκεί μας κυνηγάει ανελαίητα από την πρώτη στιγμή με τους αυγενάκηδες και μόνους αυτούς. Τάσο, από εδώ και πέρα θα είναι τα δύσκολα, με εργαζόμενους, επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, ελεύθερες επαγγελματίες, με όλους αυτούς, ταξί, ξενοδοχεία. Διάβαζα το πρωί το Μαδρίνο, αυτό που είναι πρόεδρος των ξενοδόχων εδώ πέρα. Δεν υπάρχει ούτε ένα δωμάτιο, λέει, σε ξενοδοχεία. Με αεροδρόμια κλειστά, ούτε ένας τουρίστας, αεροπλάνο δεν πετάει, αυτά. Τώρα είναι τα δύσκολα. Το να σε λέει κάτσε μέσα στο σπίτι και μην βγαίνεις και αυτά, θα είναι εύκολα, Τάσο. Από εδώ και πέρα να δούμε τη μαγεία της κυβέρνησης. Ποιος θα καλύψει, ποιος θα βοηθήσει, ποιος θα στηρίξει. Κοίταξε, το όνομά σου λίγο θύμισε μου. Από τι πράγμα? Το όνομά σου λίγο θύμισε μου. Σήμερα, Τάσο, και προχθές είχα πάλι την Παρασκευή. Δεν με συγκράτησες. Χρήστο, σήμερα δεν με συγκρατήσει. Την Παρασκευή τα λέγαμε μια ώρα με τον Άγιο. Δεν ακούω καλά, ρε φίλε. Όχι, δεν συγκρατώ. Δεν ακούω καλά. Έχω λίγο... Δεν είμαι στο στούντιο. Από τηλέφωνο μιλάω. Δεν ακούω καλά. Λοιπόν, Χριστό, άκουσε λίγο. Το είπαμε και το γνωρίζει κι εσύ πάρα πολύ καλά ότι όλοι θα έχουμε κάποιες οικονομικές επιπτώσεις με όλη αυτή την ιστορία. Δεν γίνεται να βγούμε αλόβητοι από όλο αυτό. Τώρα. Από εκεί και πέρα, η μέρημνα που πρέπει να υπάρξει για όλες τις κοινωνικές τάξεις πρέπει να είναι εισάξια και πρέπει όλοι να αποκατασταθούν. Αυτό είναι το δικό μας το μήνυμα που στέλνουμε προς την κυβέρνηση και νομίζω ότι κατά μεγάλο ποσοστό θα υλοποιηθεί και όλο αυτό που είπαν. Έχω την εντύπωση. Τα ξενοδοχεία, Τάσο, δεν μπαίνει άνθρωπος. Τα ταξί δεν μπαίνει άνθρωπος. Όσοι δουλεύουν οδηγοί στα ταξί, τι θα πάνε, τι θα κάνουν, ποιος θα τους βοηθήσει. Αν δεν έχουν μια καβάτσα, ποιος θα τους βοηθήσει.
Πρέπει εκεί να είναι έρημνα της κυβέρνησης, όχι στα εύκολα. Μην βγαίνεις από το σπίτι και μην πάτε πολύ πολύ στην παραλία και εδώ και εκεί. Είπανε ρε παιδιά, θα επιδοτήσουν τις επιχειρήσεις και θα επιδοτήσουν και όλους αυτούς τους ανθρώπους. Το είπανε. Τι να σου πει δηλαδή άλλο, τι θα σου πει σε μια μέρα να σου πει θα σου δώσω 2.000. Όχι βέβαια, οι επιχειρήσεις να επιδοτηθούν. Αλλά να φτάσουν και στους εργαζόμενους τα λεφτά. Μην τα πάρουν οι επιχειρήσεις. Φυσικά θα φτάσουν. Εδώ έκανε σήμερα κάλεσμα ο Πρωθυπουργός στην εξαγγελία που έκανε τέλος πάντων να μην απολύσουν λέει κανέναν εργαζόμενο. Όλοι λέει θα αποζημιωθούν όλες οι επιχειρήσεις. Έτσι είπε ρε φίλε, έτσι λέω και εγώ. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Αυτό άκουσα, αυτό λέω. ΣΥΡΙΖΑ λέει θα κατεβάσει νόμο να μην απολυθεί κανείς. Για να δούμε αυτός θα το κάνει. Θα κατεβάσει νόμο να μην απολυθεί κανείς. Και να στηριχθεί με αποζημίωση και με όλα αυτά. Στα λόγια είναι εύκολα τα σου διαγγέλματα για αυτά και μην βγαίνετε από το σπίτι για αυτά. Τέλος πάντων, ας τα πολιτικά, εντάξει. Τώρα για και λίγο θα πάμε λίγο. Το θέμα είναι να μείνουμε υγιείς, αδερφέ, όλα τα άλλα θα γίνουν. Στα λόγια η κυβέρνηση τα έκανε καλά, όλοι τα κάνουν. Και οι Αλβανοί κλείσαν τα σύνορά τους και οι Σέρβοι. Και οι Βούλγαροι, ναι, και οι Γερμανοί, ναι, όλοι τα ίδια. Ναι. Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν τα κλείσαν όταν έπρεπε, όμως και είδες τι πάθανε. Δεν κάνει κάτι παραπάνω ο Μητσοτάκης. Τέλος πάντων. Τώρα για το ποδόσφαιρο, Τάσο. Άκουγα, ναι, το Ψαλτήρα, το μεσημεράκι, το απογευματάκι, έλεγε ο Παναγόπουλος. Τι αυτά, τι εκείνα, δεν του αρέσει φαίνεται να τον ακούει. Για τα παΐ, βγήκα και στα παιδιά εκεί στον Παπαδόπουλο και στο Μοσκοβίτη. Δεν τον αρέσει ο Παναγόπουλος εκεί να του θυμίζει τα παλιά θέσια, τους Παπαμακάριους, πώς λέμε, Παπαζαχαρίες, τους Πουλουκέτους, άλλους. Το Παπαμακάριος στο μπάσκετ είναι, Παπαμακάριος. Έτσι έτσι. Κοίταξε, το είπαμε λίγο το θέμα και χθες με το Ζάχο, ότι ενδεχομένως ο Άρης να έχει πρόβλημα με την UEFA, γιατί αφορά υποθέσεις πριν από 8 έως 13 χρόνια. Ποδοσφαιριστών λοιπόν που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες. Δηλαδή, να φανταστείς, έχει εκκρεμότητα οικονομική με το Συστόν. Το Συστόν. Τους ξέρετε όλους, βέβαια. Έχει οικονομική εκκρεμότητα, ας πούμε, με τον Ούμπιντες και με τον μάνατζερ του Ούμπιντες. Έχει και με έναν άλλο, του ξέχασα το όνομα. Ποιος ήταν, Ζάχο, με τρεις ήταν οι βασικοί. Είναι δύο ποδοσφαιριστές και ένας μάνατζερ. Είναι ο μάνατζερ. Όχι, δεν είναι μόνο ο Συστόν και αυτός. Συστόν, Ούμπιντες, μπορεί να είναι ένας ακόμη, τρεις παίκτες και ένας μάνατζερ. Αυτοί είναι όλοι. Ναι. Βέβαια δεν ξέρω, δεν μας είπε ο Ζάχος τι έγινε με τον Ηρακλή Πτολεμαΐδας με εκείνους βαθμούς τους τρεις. Πληρώθηκε, τέλειωσε η υπόθεση εκείνη. Είχε πληρώσει ο Άρης ήδη, Τάσο. Δεν είχε επιβεβαιωθεί όμως. Ήθελε λέει τρεις μέρες, μέσα στις τρεις μέρες δεν έπρεπε να επιβεβαιωθεί. Εντάξει, αφού σου λέω έχει πληρώσει ο Άρης και πάλι δεν το δέχεσαι. Δεν το λέω εγώ, το είπα ο δικηγόρος αυτόν. Κοίταξε τώρα, εμείς δεν είμαστε κάτι άλλο που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ, ναι, του. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται. Να, βγήκε ο φίλος, δεν φαίνεται. Να υποθέσω ότι είναι παοξής, έτσι. Δεν τον ενδιαφέρει. Φυσικά δεν έχει ο ΠΑΟΚ, μόνο για πρωτάθλημα. Πάει και για κύπελλο. Τι αξιόλογο να έχει. Φυσικά. Ναι. Πάει. Δεν πάει για ντάμπλ και ασχολείται ο φίλος αν πληρώθηκε ο Συστόν. Αν πληρώθηκε ο Συστόν. Εντάξει. Από δικαίωμά του είναι. Μπορεί να είναι φίλος του Ατρομήτου, ρε φίλε, και να θέλει να παίξει το Ατρόμητο στο Ευρώπη. Άμα το πει, το εστερνίζομαι αυτό που λες. Άμα είναι έτσι. Ο Παναγιώτης βγήκε χθες, είναι φίλος του Ατρομήτου. Σωστά, μπορεί να μας ακούν. Και είναι και ο Γιάννης, έχει καιρό να μας πάρει. Δύο Ατρόμητοι είναι. Σωστά. Άμα είναι φίλος του Ατρόμητου, το δέχομαι, έχεις δίκιο. Μα τι αφήνετε να μιλήσω. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Λέω, ο Ψαλτίδης έκανε νήξη στο θέμα και αναφέρθηκε για τον Παναγόπουλο, δεν αναφέρθηκε για τη FIFA. Και είπε για τον ΠΑΟΚ δεν μιλάει ο Παναγόπουλος, μιλάει μόνο για τον Άρη και ότι κάποιος είναι πίσω από όλες και διακινεί αυτά τα θέματα με την FIFA και όχι με την UEFA, Τάσο, και μάλλον είναι κάποια ομάδα που διακινεί όλα αυτά. Και λέω εγώ, δεν του αρέσει να ακούει τον Παναγόπουλο για τα παλιά θέσια. Ο Παναγόπουλος, οι παίκτες που είχε, ο εξής ένας του έμεινε, έχουν τελεσιδικήσει 33.000 φορές στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Εκτός αν δεν εμπιστευόμαστε την ετοιμιγορία των δικαστήριων. Αν δεν την εμπιστευόμαστε, εντάξει, οκ. Okay. Το δέχομαι. Μήπως του αρέσει να ακούει τον Μπαρμπασάβα. Δεν ξέρω τι του αρέσει, φίλε. Εγώ πάντως συμφωνώ ότι ο Παναγόπουλος είναι εκνευριστικός. Διότι έχει τελεσιδικήσει υποθέσεις με τους παίκτες που οποίους
είχε τους εκπρόσωπους. Έχει τελεσυνδικήσει οι υποθέσεις του 2.000 φορές. Τι να κάνουμε τώρα, να το αλλάξουμε, πάνε να σπάει στον Άριο Πάγο. Τι να κάνουμε. Όλων έχουν τελεσυνδικήσει, ρε φίλε. Τώρα αν εσύ δεν το πιστεύει, δεν σου αρέσει, τι να κάνουμε. Θα ζήσουμε και με αυτό. Τι να κάνουμε. Είπα, λέει, ότι τα χρώματα είναι τα ίδια. Οι άντε πάλι. Είναι, το σήμα είναι ίδιο, το μπουλντόκ είναι ίδιο, η θύρα είναι. Ωρε φίλε, μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Δεν είναι, δεν δείχνεις για άλλη μια φορά, είσαι πραγματικά, μένω μου αρέσει να σε ακούω, γιατί δείχνεις ποιος είναι ο πραγματικός σου εχθρός. Αυτό δείχνεις. Μιλάς 5 λεπτά, τα 3 για αθλητικά και τα 2,5 είναι για Άρη. Ούτε για την ομάδα σου, ούτε για τον Ολυμπιακό που χτυπάς μαζί το πρωτάθλημα, αν γίνουν τα μάτς. Με τον Άρη ασχολείσαι. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Σταλτίδης έκανε παρέμβαση και μίλησε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πίσω από όλα αυτά. Είπε ο Τσαλτίδης ότι είναι ο ΠΑΟΚ πίσω από όλα αυτά, είσαι σίγουρος, να τον βγάλω. Υπάρχει κάποια ομάδα που είναι πίσω από τον Παναγόπουλο. Δεν είπε ΠΑΟΚ, άρα υπάρχει μια ομάδα, το άλλαξες. Τώρα το άλλαξε 10 δευτερόλεπτα, μόλις είπα να τον βγάλω, το άλλαξες. Το ξέρετε, είναι μια ομάδα που είναι πίσω από τον Παναγόπουλο. Και τι, γιατί να είναι η ομάδα σου, μοιάστηκες. Μα που λέει ότι δεν έχει πει καμία κουβέντα. Δεν έχει πει κάτι κακό για τον ΠΑΟΚ. Είναι ΠΑΟΞής ο Παναγόπουλος, ρε φίλε, τιμή του και καμάρι του. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τιμή του και καμάρι του, τι να κάνουμε, τον είναι ΠΑΟΞής ο άνθρωπος. Δηλαδή... Τι πράγμα. Τι κάνει νιάου νιάου σαν κεραμίδιο, κροκόδιλος, ποιον έλεγε δηλαδή Ψαλτίδη. Δεν ξέρω, ρε φίλε, ρώτα τον Τσαλτίδη. Εμένα πήρε τηλέφωνο για να τι είπε ο Τσαλτίδης. Όταν βγάλει ακροατές, βγάζει νομίζω, πάρε τηλέφωνο και πέσον. Ποιον εννοούσες. Εμάς τι μας το λες αυτό. Συγχυρίζεται ίδια, θα τα πληρώσετε το 1,5 εκατομμύριο, όπως και να για... Αλλιώς έχει μειονεκτρία, έχει μειονέξη... Για να το δούμε, για να το δούμε, να πας και έξω από το δικαστήριο, ας ακούσαμε φίλε, να πας και έξω από το δικαστήριο να διαμαρτυρηθείς, μαζί με τον Παναγόπουλο. Σ' ακούω. Ναι. Εστάσου ο δικός σας αντίπαλος ποιος είναι. Εμάς. Τον Αργιανών. Αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ που έχουμε το δεύτερο παιχνίδι για τον ημιτελικό, αν γίνουν τα μάτς που δεν βλέπω. Ωραία. Πολύ σωστά. Πολύ σωστή απάντηση. Ναι. Αλλά δεν φαίνεται. Από ποιον, από μένα? Από όλες τις εκπομπές δηλαδή που έχουμε κάνει, ναι, τις προηγούμενες εβδομάδες, οι φίλοι του Άρη παίζανε ημιτελικό με Ξάθη, με Ατρόμητο κτλ. Mm-hmm. Και πιο πολύ είχαν ασχοληθεί με την υπόθεση πολυδιοκτησίας ΠΑΟΚ Ξάνθης, mm-hmm, παρά με το αν θα προκριθεί ο Άρης. Καλά, λογικό είναι να θέλει. Επίσης, σου το είπα και εγώ. Επίσης, ότι άλλο το θέλω μου και άλλο να ασχολούμαι, έτσι. Ναι. Όχι, γιατί είπες για το φίλο ότι μιλάει 3 λεπτά. Ρε φίλε, εδώ, δεν είπε μόνο για Άρη. Είπε 7 στους 8 Αριανούς που mm-hmm έβγαινε τέλος πάντων, μιλούσα για το θέμα πολιτικής και το πώς θα τιμωρηθεί να επιβαστεί ο ΠΑΟ και δεν μιλούσα για το ημιτελικό για το Άρη. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Υπάρχουν ολόκληρες εκπομπές σε καθημερινή βάση. Ναι. Εκπομπές, κίτρινες εκπομπές σε καθημερινή βάση, mm-hmm, που τα 3 τέταρτα της εκπομπής mm-hmm μιλάνε για ΠΑΟ και το 1 τέταρτο μιλάει για Άρη. Να πάρει, να πάρει, να πάρει. Να πάρει ρε τάσο τηλέφωνο Τσακώνη. Να πάρει. Γιατί ναι, είπε στον αντίπαλό σου. Να πάρει. Από τα λεγόμενα του βγαίνει ποιο είναι ο αντίπαλό του. Λέω στι εκπομπέ που ναι ακούει έτσι, νομίζω ότι. Δεν είμαι και σίγουρο, νομίζω ότι βγάζει ακροατέ ο Χρυσάτο. Έτσι. Το, να πάρει ένα τηλέφωνο, να τον πει ρε φίλε, ναι, εγώ θα έπαιρνα. Άλλο κοινό. Δεν θα άλλο τον κλείσει, δεν θα τον κλείσει νομίζω. Για τον. Τι ήταν αυτό. Για τον ΠΑΟΚ νομίζω ποιο είναι ο αντίπαλό του. Ναι. Αν θα γυρίσει λίγο. Αν θυμηθείς λίγο από την αρχή του χρόνου και λίγο mm-hmm πιο πίσω, τι έχει γίνει με στημένες επιτροπές, με mm-hmm αυγεννάκηδες, mm-hmm, με εισηγήσεις, με τροπολογίες κτλ. Με καταγγελίες, mm-hmm, θα καταλάβεις ποιον. Στο φίλο, πες τα, μην τα λες εμένα. Ποιον υπολογίζει και ποιον πολεμάει. Στον φίλο, στον φίλο που μιλούσε προηγουμένως, στον Χρήστο. Και αυτό που λένε, και αυτό που λένε οι φίλοι οι Παναθηναϊκοί. Τι ότι εμεί ότι... είμαστε ο αντίπαλο του Ολυμπιακού, ήσασταν εσεί ο αντίπαλο. Καλά, τα τελευταία δύο χρόνια δεν είναι. Αυτό είναι δεδομένο. Όχι τα τελευταία δύο χρόνια, τα τουλάχιστον μια πενταετία, αντίπαλο του Ολυμπιακού, καλά, ο μεγάλο αντίπαλο του Ολυμπιακού είναι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, διαχρονικά είναι ο Παναθηναϊκό όμω. Εντάξει. Και, ναι, και διαχρονικά τώρα για να ξέρουμε και τι λέμε, mm-hmm, αντίπαλος, ο μεγάλο αντίπαλο του ΠΑΟΚ είναι ο Ολυμπιακό. Για εσά. Αντίπαλο στην πόλη είναι και ο Άρης, είναι και ο Ηρακλής. Ωραία, κάτσε να ακούσουμε έναν φίλο ακόμη, δεν ξέρω και τι, δεν βλέπω. Ναι. Μπάμπη, δυστυχώς έπεσε ο φίλος, δεν περίμενε. Έχουμε και άλλο. 23-10-287. Μπάμπη, sorry, δεν έχω τα γυαλιά μου, δεν βλέπω το μήνυμά σου. Και κανενός φίλου που στέλνει στο inbox, έτσι. Καλησπέρα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου. Πασχάλη, Ολυμπιακάρα. Γεια σου, ρε Πασχάλη. Καλησπέρα. Πασχάλη, Ολυμπιακάρα που είναι και Αριανάρα. Ναι, ναι.
Επέσε Ολυμπιακάρα και Αργιανάρα, ρε φίλε. Γιατί τρέπεσε. Φιλάξω να δεις, εγώ γεννήθηκα Ολυμπιακός, αλλά όταν ήθελα να αθληθώ, επειδή έμενα σε, επειδή μένω Θεσσαλονίκη, διάλεξα μια ομάδα και φέρνω ο Άρης. Από εκεί πέρα... Τώρα, τι, τώρα πιο πολιτή είσαι, Ολυμπιακός ή Άρης? Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Μπράβο. Ολυμπιακός. Αλλά είσαι και Άρης. Αφού έπαιξε στον Άρη, φόρεσε τη φανέλα, ίδρωσα για τον Άρη, διατράγα πίσω. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Εσύ όταν παντρευτείς μια γυναίκα και τη χωρίσεις και παντρευτείς δεύτερη, δεν θα αγαπάς και τις δύο. Τάσο, ένα λεπτό λίγο, Πασκάλη, περίμενε. Τάσο, μας ακούς? Λε. Τώρα ναι, τώρα ναι. Έλα. Τώρα ναι. Έλα, Πασκάλη, συνέχισε. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον προηγούμενο τον φίλο. Ναι. Πήρε τηλέφωνο και στο Ζαλτίδη, έβαλε την κασέτα εκεί πέρα, έπαιξε και την έβγαλε την κασέτα και την ξαναβάλε τώρα και είπε τα ίδια. Εντάξει. Ακριβώς τα ίδια. Δικαίωμά του. Επομένως, είναι δικαίωμά του, εντάξει. Λοιπόν, όσο για το αν οι Αργιανοί, εμείς και ο Ολυμπιακός εγώ ασχολούμαστε με τον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει γνήσιος Αργιανός και γνήσιος ΠΑΟΚΣΙΣ που είναι πρώτα αντί και μετά την ομάδα του. Συμφωνείς ή όχι? Στον Τάσο το ερώτημα. Αυτό... Και για εσένα και για Τάσο. Ακούω μόνο τον Ζάχου. Τάσο, δεν γίνεται, θα το κάνουμε όπως θες τότε. Τάσο, παίρνω στο τηλέφωνο, κλείσε με από εδώ, Ζάχου, σε κλείνω, ναι. Τηλέφωνο σε κλείνω. Ωραία. Έλα, σε ακούμε, Πασκάλη. Συνέχισες. Λοιπόν, για να ακούει ο Τάσος, πρέπει να φοράει ακουστικά. Θα πάρει σε λίγο τηλέφωνο. Επικοινωνία μέσω Messenger, δεν ξέρω, και χθες είχαμε πρόβλημα με τον Τάσο. Όχι, σήμερα... αφορά ακουστικά. Γίνεται κανονικά μετάδοση. Δεν ξέρω. Απλά δεν χωράει ακουστικά, γι' αυτό δεν μπορεί να ακούσει. Δεν ξέρω. Θα μας πει τώρα σε λίγο, θα πάρει τηλέφωνο, να το βγάλουμε τηλεφωνικά. Δεν ξέρω αν κάτσε. Έλα. Λοιπόν, έλα. Ένα λεπτό. Αυτό έχει δίκιο ο Πασκάλης. Ένα λεπτό. Φοράς ακουστικά ή έχεις τίποτα? Ακουστικά φοράω, ρε παιδιά. Ακουστικά. Με hands free είμαι. Με hands free, έτσι. Μήπως δεν ξέρω. Είχες τίποτα, κανένα ανοιχτό ραδιόφωνο? Τώρα που μιλούσε ο Πασκάλης στο τέλος, ναι, και είπε αν ο Τάσος σε φοράει ακουστικά, τον άκουγα κανονικά. Λέω, έχεις τίποτα κομπιούτερ ραδιόφωνο ανοιχτό δίπλα σου, μήπως και μικροφωνείς γι' αυτό? Όχι. Όχι. Εντάξει, πάμε. Όχι. Πάμε, συνέχισε. Έλα, Πασκάλη, συνέχισε. Λοιπόν, δεν έχω τι να πω. Το προτάσμα έχει γίνει του Μπουρλούκη. Εντάξει, τώρα. Και να το πάρω, δεν σε ευχαριστήσω. Δεν σε ευχαριστήσω. Από εκεί και πέρα, κάτσε να δούμε τι θα γίνει μας στην Ρώσια, την ομάδα που πρέπει να προσέχουμε και να μην βγαίνουμε έξω. Όσο κακό και να φαίνεται, όσο και δύσκολο και να φαίνεται σε μερικούς, που, γιατί έχω ακούσει αρκετούς που λένε δεν βγαίνει μέσα και έξω και βγαίνω και κάνω. Δεν είναι τυχαίο το ότι κλείσανε επιχειρήσεις, καταστρεφήκανε, θα καταστραφούν άτομα που δικούν αυτές τις επιχειρήσεις οικονομικά, γιατί υπάρχει και αυτή η απόφαση. Για να πάρθει αυτή η απόφαση στις παλικάρια, πάει να πει ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Βέβαια είναι σοβαρά, δεν είναι σοβαρά. Λοιπόν, Πασκάλη, το πρόβλημα θα είναι, σε διακόπτω, που λογικά προς τα εκεί πάμε, για να μην λέμε και στον κόσμο τι να είναι. Αν το μέτρο, γιατί το μέτρο τώρα αυτά 15 μέρες είναι μέχρι 27 Μαρτίου, έτσι. Αν επεκταθεί κι άλλο. Αν επεκταθεί κι άλλο, που η λογική λέει, τουλάχιστον όπως θα ακούμε τώρα από τις ειδήσεις, ότι θα επεκταθεί, τότε όπως και πολλοί διαμαρτύρονται, εντάξει, αν ο άλλος δεν δουλεύει, δεν έχει εισόδημα, είναι τεράστιο πρόβλημα, έτσι. Για όλους. Σίγουρα ναι. Και για το ραδιόφωνο εδώ, έτσι, αν δεν υπάρχουν έσοδα. Πώς θα γίνει? Για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό είπα, χρησιμοποίησα τη λέξη θα καταστραφούνε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα άκουσα, και για να κλείνω, για να τελειώνω, για να μιλήσουν κι άλλοι, άκουσα, επειδή ακούω αυτά, όλα αυτά που ακούγονται για την αρρώστια, κάποιος ειδικός από την Πάτρα είπε ότι αυτοί που ασθενήσανε είναι επί τρία, δεν είναι αυτοί που λένε οι 300 τόσοι. Ναι, είναι και αυτοί, ναι, μπορεί και... να το περάσουν, όπως είπε και ο Τάσος, στο πόδι, να μην το καταλάβουν κιόλα. Να έχουν νοσήσει, αλλά να το περάσουν πιο νεαρές ηλικίες, να το περάσουν χωρίς καν να το καταλάβουν, έτσι. Υπάρχουν λοιπόν, και αυτές οι περιπτώσεις. Αρκεί να μην το μεταδώσουν. Καλό είναι να πάρει ένας παοξής μετά, να με κάνει γκαζούρα εμένα.
Τι καζούρα σε κάνει, Πασχαλινά. Γιατί δεν λες τον κύριο Μαρινάκη που πήρε και 35 εκατομμύρια ευρώ από το Europa League να ρίξει κανένα 2 εκατομμυρία και να ενισχύσει, να πούμε λίγο, την Ελλάδα. Τι έστειλε μόνο, έστειλε μισό κιλό αλεύρι να πούμε στον Εύρο και 4 ζάχαρες. Γιατί δεν το λες αυτήν κανένα 2 εκατομμύρια, να πούμε και εμείς το Σαββίδι να δώσει κι αυτός. Ο Αφραγκούζος δεν έχει, τι να τον πείσει, ο Μελισανίδης είναι τσιγκούνης. Και πληροφορώ με όλους αυτούς δηλαδή. Να βοηθήσουν. Και πληροφορώ, επειδή τυχαίνει να ξέρω πράγματα από μέσα και από κοντινούς του Μαρινάκη και του Ολυμπιακού. Καλά, ναι. Πράγματα που κάνει ο Μαρινάκης, ναι. Δεν ακούγονται όλα. Δεν ακούγονται όλα. Μην κοιτάς τις αλήθειες. Σίγουρα δεν ακούγονται όλα, αδερφέ. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πασχάλη, εγώ θέλω... Και για τους Σαββίδη. Εγώ είμαι της αντίθετης άποψης. Εγώ θέλω να ακούγονται. Εγώ θέλω να ακούγονται. Όχι. Να φαίνονται. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Να φαίνονται για να προτρέπουν κι άλλους να το κάνουν, ξέρεις. Γιατί αυτό σε αυτούς τους ανθρώπους... Τώρα σου κάνω ένα καλό και να το βγάλω στο μηδάνι. Κατάλαβα. Ότι ξέρεις, εγώ έκανα το τάδε για τον... Για τον Τζέλια, ναι. Λοιπόν, είναι ευχαριστία. Αυτό έχεις δίκιο, αλλά αφορά εμένα και εσένα. Εγώ είπα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν, είναι πλούσιοι, έχουν οικονομική ευμαρία, έτσι. Είναι καλό γιατί λειτουργεί κάπως σαν... κοίτα να δεις... Χατόμινο πάει, ρε παιδί μου, σου λέει, έκανε αυτό, θα κάνω κι εγώ. Όπως το λέει και ο Τάσος. Σου λέει, έκανε ο Μαρινάκης, λέει και ο άλλος, θα κάνω κι εγώ. Και ο άλλος θα κάνω κι εγώ. Κάπως έτσι. Το ντόμινο αυτό εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια λίγο σπάει, χαλάει να πούμε. Καλά, εντάξει. Σε πληροφορώ ότι πολλά πράγματα κάνει ο Σαββίδης και ο Μπαρνάκης και πολλοί άλλοι. Μπράβο το άμα κάνει, όλοι τους. Που δεν τα μαθαίνουμε. Και υπάρχουν και πλούσιοι, τους οποίους ούτε καν τους ξέρουμε. Μπράβο. Αυτό σωστό τελευταίο που λες. Μπράβο, εγώ θα βγάλω έξω την οπαδική αντιπαράθεση που έχουμε για τον κύριο Μαρινάκη, όλοι ξέρουμε και το ποιόν του Μαρινάκη και το ποιόν του Σαββίδη. Και θα πω ότι μακάρι όλοι αυτοί οι μαρουλάτοι, οι φραγκάτοι που δεν έχουν κανένα οικονομικό πρόβλημα και ζουν στη χλίδα και είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το ξύπνησα σήμερα πώς θα ταΐσω την οικογένειά μου. Ξύπνησα το ή θα είμαι 15 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα κλείσω το μαγαζί μου, τι θα φάνε τα παιδάκια μου, πώς θα πληρώσω τα έξοδα μου. Μακάρι πραγματικά να είναι παράδειγμα προς μίμηση, καλό παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας και για όλους αυτούς που έχουν οικονομική άνεση και να βοηθάνε όλο τον κόσμο. Μακάρι, από την καρδιά μου μέσα το λέω. Ωραία. Πέρα από τα πολιτικά μου. Σίγουρα, ναι. Λοιπόν, Πασχάλη, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο, λοιπόν, γιατί έχουμε και μια... Καλή συνέχεια και τα σούλη παραστικά σου. Να σε καλά. Πασχάλη, να σε καλά. Καλά είμαι, μια χαρά είμαι. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Αυτό είπα παδικά, να φανταστούμε. Το σίγουρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Τι πέρα τι κάναμε, πήρε 2 χρόνια άτυπο τον έχω αφήσει τον Ολυμπιακάρη. Ναι, λοιπόν, ναι, παιδιά, ακούτε. Το Ολυμπιακάρη λίγο δεν ακούσε καλά, αλλά. Α, Ολυμπιακάρη εννοεί. Είμαι Ολυμπιακό και Άρης. Ναι, οκ. Okay, δεν είπε είμαι Ολυμπιακό και Άρης. Στον Πασχάλη, το λε, οκ. Πασχάλη το είπε, φίλε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θες. Λοιπόν, ο Τάσος, Κώστας λέμε. Έλα, Κώστας. Ο Τάσος με πρόλαβε, γιατί πολύ συμπαθέστατος ο Πασχάλης. Mm-hmm. Δηλαδή θα τον έκανα παρέα. Αλλά είπε ότι είναι και Ολυμπιακός και Άρης και θα έλεγα και εγώ Ολυμπιακάρης. Και την ώρα, Τάσο, που χάθηκες εκεί με το ακουστικό, προσπαθούσες να βρεις κάτι, σου διατύπωσε μια ερώτηση διαπίστωση για τον εαυτό του και τους συνοπαδούς του, ότι δεν μπορείς να είσαι γνήσιος, λέει, πάω και Άρης, χωρίς να είσαι αντί. Εγώ είμαι γνήσιος, αισθάνομαι ότι είμαι γνήσιος Παοξής, αλλά αυτή τη στιγμή δεν αισθάνομαι ότι είμαι αντιαριανός τόσο πολύ όσο αντιολυμπιακός, όπως και όλα μου τα χρόνια. Μάλιστα. Και θέλω να πω και στο φίλο μου τον Ζάχο ότι πάρα πολλοί αντιαριανοί, Ζάχο, και το παραδεχόμαστε, ήμασταν με τον μπάσκετ. Την εφταετία που ήταν πρώτος ο Άρης, και αυτό είναι μια απόδειξη, ότι είμαστε, χτυπούσαμε τότε την πρώτη θέση. Δεν είχαμε δηλαδή κάτι εντελώς με τον Άρη. Εξαίσθη, καταρχήν είπες Κώστας, γιατί λίγο με τα ονόματα δεν το Κώστας. Εξαίσθη, ποια είναι η διαφορά, Κώστα. Η διαφορά είναι ότι, δεν ξέρω τώρα, πραγματικά δεν ξέρω αν το εννοείς ή όχι, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτό από τότε που σε ανέλαβε ο Ιβάς Σαββίδης και όντως και οικονομικά και διοικητικά και αγωνιστικά άλλαξε επίπεδο. Ενώ πριν, προς Σαββίδη, δηλαδή στον τελικό Άρης Ολυμπιακός, στον Καφτατζόγλου, ίσως με τον Άρη. Όχι, αυτός δεν είμαι τον Άρη, αλλά δεν είχα, δεν είσαι υποστήριζα να πω κιόλας και ο Ολυμπιακός. Είσαι τίμιος με τον Ολυμπιακό.
Είσαι τίμιος. Δεν ήμουν ούτε με τον Ολυμπιακό, όχι. Απλά. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Ένας θα κερδίσει. Τι δεν ήσουν με τον ένα. Ένας από τους δύο σου λένε, ποιο θες να κερδίσει. Δεν γίνεται αυτό. Τι θα πει. Απλά εγώ αυτό το συνέστημα, το συνέστημα που νιώθω. Ναι. Κωστά, αν εσύ την εποχή που μεσουρανός ο Άρης μπασκετικά τον υποστήριζες στην Ευρώπη και τα λοιπά, νομίζω ότι είσαι από τους ελάχιστους. Όχι, το αντίθετο είπε. Τάσο, ξέρεις τι είπα, ότι ήμουνα αντίαργιανός πάρα πολύ όταν ήταν ο Άρης πρώτος και εμείς προσπαθούσαμε να το φτάσουμε στο μπάσκετ. Από εκεί και πέρα όταν έφυγε ο Άρης, γιατί στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ήταν από το 80... Από το 80 και μετά ο Άρης δεν ήταν τόσο δυνατός, δηλαδή δεν το θυμάμαι στην τριάδα, ας πούμε, παράδειγμα. Ναι. Άρχισα να στρέφουμε κατά του πρώτου. Εγώ μπορεί να μην ήμουν πρωταθλητής και να έκανα πρωταθλητισμό, αλλά έτρεφα μίσος κατά του Ολυμπιακού. Και δηλαδή την εποχή που ήταν, δεν ξέρω πόσο γνώρισε. Ναι, αυτό θα ρωτούσα και εγώ για την ηλικία σου, γιατί η φωνή πολύ νεαρός έλεγες. Όχι ρε παιδιά, με εσάς κοντά είμαι, 46 είμαι. 45 έπινας. Εντάξει, εγώ πολύ η φωνή σου 30. Εκείνη την εποχή, όλη η Θεσσαλονίκη, έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ Άρης στο Παλέντε Σπορ, δεν υπήρχε το παλατάκι. Και ένα μήνα πριν γινόταν αντικείμενο συζήτησης και στοιχημάτων. Κρατικό της ποινές. Κρατικό της ποινές. Ζούσαμε, εγώ ρε παιδιά θυμάμαι, πήγαινα, συγγνώμη Τάσο. Ζούσαμε και αναπνέαμε για αυτό το μάτς. Εγώ θυμάμαι ρε Τάσο, πήγαινα στην τουαλέτα μια εβδομάδα πριν και σκεφτόμουν όλες τις φορές, το θυμάμαι αυτό, λέω καλά ρε φίλε εκεί, όλες τις φορές πήγαινα τουαλέτα και θυμόμουν να τον Μπρέλεβιτς. Δηλαδή μια ψύχωση με τον ντέρμπι, πότε θα έρθει να το δούμε, να κερδίσουμε. 46. Και τελικά χάναμε. Ναι. Αλλά θέλω να πω, ήθελα να τελειώσω με αυτό Τάσο, ότι τον εαυτό μου προσωπικά τον κατατάσω, νομίζω είμαι γνήσιος παοξής και αγαπάω πολύ την ομάδα μου, τον κατατάσω μετά το 2000. Μόνιμα αντιολυμπιακό. Ωραία. Έτσι, δηλαδή ποτέ δεν ήμουν τόσο με τον Άρη και τώρα ακόμα που μας την μπαίνει ο Άρης και... Αλλά οι Αριανοί δυστυχώς πιστεύω ότι είναι μόνο αντιπαοξίδες. Για να είμαι ειλικρινής Κωνσταντίνε, εγώ πάντα ήμουνα αντί και με τους δύο. Ναι. Και δεν διαχωρίζω χρονολογίες. Δηλαδή πάντα με διέφερε. Για να είμαι ειλικρινής, για να μην λέω ψέματα με τους δύο στον εαυτό μου. Έτσι, δηλαδή έβλεπα τι έκανε ο ΠΑΟΚ, τέλειωνε το μάτς. Το δεύτερο που θα έκανα είναι να πάω να δω τι έκανε ο Άρης. Το κάνει και τώρα εδώ. Και εδώ το δέχομαι, το δέχομαι. Το δέχομαι, το δέχομαι. Γιατί κάνουμε Αριανό, φίλε. Το δέχομαι, ναι, ναι. Εγώ επειδή συμπαθώ πολύ και τον Ζάχο, είναι πάρα πολύ δυνατό άτομο, θέλω να το ρωτήσω, Ζάχο, εσύ έχεις ας πούμε την αίσθηση ότι οι συνοπαδοί σου μισούν κάποια άλλη ομάδα τόσο εκτός από τον ΠΑΟΚ? Νομίζω δεν θα το πιστέψω, όμως νομίζω και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, ιδιαίτερα και την ΑΕΚ, έτσι, γιατί λόγω και αυτού του επεισοδίου που είχε γίνει πριν αρκετά χρόνια με τον Ξηροκώστα, οι αεξίδες, η αλήθεια είναι, αρκετοί από αυτούς τρέφουν ένα ιδιαίτερο μίσος για τον Άρη, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει, το παλικάρι το καταλαβαίνω ότι καταστράφηκε η ζωή του, αλλά δεν έφυγε καθόλου Άρης. Δεν ξέρω να συμφωνήσεις και εσύ και ο Κώστας. Θεωρώ ότι οι φίλοι Αριανοί σε ποσοστιαίες μονάδες τουλάχιστον 50% μισούν τον ΠΑΟΚ και παραπάνω, ένα 30% μισούν τον Ολυμπιακό και ένα 20% τον Ολυμπιακό. Ναι, ρε, μην το βάζει έτσι. Μπορεί να είναι κάποιος, μην κουστάρει. Και εγώ δεν κουστάρω τον Ολυμπιακό. Τι, επειδή θέλω, μην τα λέμε συνέχεια τα ίδια. Επειδή θέλω, δηλαδή, συμμάχη Ολυμπιακού ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακό, σημαίνει ότι κουστάρω τον Ολυμπιακό. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Δεν είπα αυτό. Μην τρελαθούμε. Μην λέω συνέχεια τα ίδια. Δηλαδή, ο Άρης από τον Ολυμπιακό και στις τριπτώσεις του επί Παντοκρατορίας Ολυμπιακού έχουν γίνει. Έτσι. Μην είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν θέλω να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τάσσεσαι υπέρ του Ολυμπιακού. Θέλοντας και μην και εσύ και οι συνοπαδοί σου. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που μπορεί να κοντάρει τον ΠΑΟΚ. Τάσο, άμα ήταν ο Ατρόμητος, με τον Ατρόμητο θα ήμουν. Δεν είναι Ολυμπιακός. Ένα τελευταίο λίγο. Δεν το εξηγεί κανείς. Ναι. Ένα τελευταίο. Γιατί έχουμε άλλη μια γραμμή. Ναι. Ναι, ναι, αν ήσασταν εσείς σε μια υπεύθυνη θέση στο Υπουργείο Αθλητισμού, ας πούμε. Ναι. Τώρα δεν ξέρουμε πότε θα συνεχίσει και τι θα συνεχίσει. Ωραία ερώτηση. Κατά τη γνώμη σας, τι είναι καλύτερο να γίνει από εδώ και πέρα, εάν δεν φτάσει ο καιρός να παίξουμε στο καλοκαίρι, να γίνει απευθείας απονομή στο. Πώς θα γίνει αυτό. Να απαντήσω εγώ πρώτος. Είναι ωραία ερώτηση αυτή, πραγματικά. Ναι. Εγώ λέω τώρα, δεν θα σου αρέσει όμως, επειδή τελείωσε το πρωτάθλημα, έτσι, είχαν μείνει τα playoffs. Ναι. Θα έλεγα ότι πρωταθλητής είναι αυτός που τελείωσε τα play-off, τελείωσε την κανονική διάρκεια
Και θα γινόταν τα ναι. τρία μάτς έχουν μείνει του κυπέλου. Και θα έβαζαν να παίξουν τρία μάτς χωρίς κόσμο του κυπέλου. Ναι, και οι θέσεις δεύτερη, τρίτη όπως έχουν. Έτσι. Δηλαδή όπως έχουν, ναι, ναι, αυτή. Όπως τελείωσε, υποτίθεται αν δεν ήταν τα play-off θα ήταν ένα κανονικό ναι. πρωτάθλημα. Έτσι, 26 με ένα. Δεν θα κρινιάζει η ΑΕΚ όμως. Γιατί να κρινιάζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Κάποιος θα κρινιάξει και κάποιος όχι. Τι να σου πω. Και το κύπελλο να γίνουν, έτσι. Ναι, με συμφέρει να γίνουν. Εγώ θα έλεγα να γίνουν. Να γίνουνε ρε φίλε, τρία μάτς είναι. Τάσο, εσύ, Τάσο. Εγώ θα έλεγα να ακυρωθεί εξ ολοκλήρου όλη η χρονιά. Γιατί δεν τελείωσε και όταν δεν τελειώνει κάτι δεν μπορείς να έχεις πρωταθλητή του κυπέλλου. Εσύ από τη μεριά τη δικιά σου, κατάλαβα. Να ισχύσει ότι ίσχυε και πέρσι. Δηλαδή, ντάπλο στον πάο, πρωτάθλημα και κυπέλλου. Να πω και εγώ τη δικιά μου. Μπράβο, να πω και εγώ τη δική μου. Λοιπόν, η απονομή του πρωταθλητή να γίνει με στρίψιμο νομίσματος και να φέρουμε ξένο για να στρίψει το νόμισμα. Και στο κύπελλο. Ένα λεπτό. Και στο κύπελλο. Στο κύπελλο οι ομάδες που κέρδισαν στο πρώτο παιχνίδι. Απευθείας στο τελικό. Ορίστε, ορίστε. Αυτό που θα φέρουν για να στρίψει... Αυτό που θα φέρουν για να στρίψει το νόμισμα, για να δώσει το πρωτάθλημα, να ξέρει το νόμισμα θα έχει την ίδια όψη από εδώ και από εκεί. Να σε καλά, Κώστα. Ωραία απάντηση έδωσε ο Κώστα. Για το κύπελο δεν άκουσα. Για το κύπελο είπε οι ομάδες που κέρδισαν στο πρώτο παιχνίδι να πάνε τελικό κατευθείαν. Ναι, έχει δίκιο. Σωστό. Είμαι σίγουρος θα έλεγες. Έλα φίλε, καλησπέρα. Γεια σας μάγκες. Καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο. Τι έγινε μάγκες, όλα καλά. Προσπαθώ. Λοιπόν, βασικά ήθελα να πω κάτι άλλο, αλλά με ρέθησε πάλι ο Ζάχος. Πάλι γιατί εγώ σε έτσι λίγο τσαχπινογραγαλιά. Για να σε ακούσω, πρέπει γιατί. Να τα πούμε μια φορά από κοντά. Mm-hmm. Πάλι είπες ρε εσύ Ζάχο, ότι δηλαδή ήθελες να πεις στο νόημα ότι ο ΠΑΟΚ από την εποχή του Σαββίδη, λόγω ότι μπήκε ο Σαββίδης και τα λοιπά και είχαμε βλέψει για πρωτάθλημα, τίτλους και τα λοιπά, mm-hmm. ότι από τότε ξεκινήσαν όλοι να θυμηθούν ότι είναι αντιολυμπιακοί. Εγώ όχι, όχι. Ένα πράγμα. Δεν είπα αυτό, λάθος κατάλαβες. Λάθος. Να πω... Για εξήγησέ μου τι. Λέω ότι όταν ανεβαίνει σε επίπεδο. Άκουσε, να σου το εξηγήσω. Λέω ότι όταν ανεβαίνει σε επίπεδο και επειδή μου διεκδικείς πρωταθλήματα και όπως είναι το παράδειγμα που έδωσα χθες. Όταν είχες πάρει το ευρωπαϊκό, δεν σε πείραξε που πήρε και ο Άρης το αντίστοιχο ευρωπαϊκό και χειροκρότησε το πάλι, το μισό πάλι βέβαια. Αυτό εννοούσα. Δεν σε πειράζει τόσο πολύ ο αντίπαλός σου. Αυτό εννοούσα. Ερώτηση. Νομίζω κατάλαβες τώρα τι εννοώ. Ναι, εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ. Διαφωνώ. Εντάξει, καλά. Εντάξει. Γιατί το έχω ξαναπεί ότι από τα γενοφάσκια μου από τότε που. Για σένα. Που θέλω να σκέφτομαι τέλος πάντων από τον πατέρα μου, από τον mm-hmm. παππού μου, από όλη την οικογένειά μου κτλ. Εγώ ήξερα ότι. Ο Ολυμπιακός ήταν ο αντίπαλος. Όχι ναι, λόγω της βαθμολογίας. Συμφωνώ με τον Γιώργο και εγώ αυτό έκανα. Για σένα, για όχι σένα. Λόγω, να τελειώσω, να ναι, τελειώσω λίγο. Όχι λόγω της βαθμολογικής θέσης, γιατί άμα το σκεφτείς, πάρε ένα παράδειγμα εδώ στη Γερμανία, η Σάλκε για παράδειγμα, έτσι. Mm-hmm. Μπορεί να μην χωνεύεται με την Ντόρτμουντ επειδή είναι τοπικά, είναι κοντά. Τοπικό ντέρμπι, αλλά, ναι. Ναι, αλλά η Bayern München για παράδειγμα για αυτούς είναι ο μεγαλύτερος οδός. Αυτό έχει mm-hmm. να κάνει με το κοινωνικό ιστό, έχει να κάνει ότι αυτή είναι ρε παιδί μου ανθρακορίχη, έχει να κάνει ότι είναι η ομάδα ρε παιδί μου. Ποια ομάδα είπες η Bayern München? Σάλκε με την Dortmund, είναι τοπικό ντέρμπι. Όχι, ναι, την άλλη ομάδα είπες. Bayern München, πώς είπες. Την Bayern Μονάχου σου λέει. Την Bayern. Καλά, την Bayern. Το είπε πολύ φρίτζικα να πω. Ναι, εντάξει, εντάξει. Τέλος πάντων, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι από το 2007-2008 και μετά που στην ουσία η ομάδα άρχισε να ανεβαίνει και να έχει βλέψει για το πρωτάθλημα. Εγώ δεν πιστεύω ότι βγήκαν εκεί όπου από το 2007-2008 που έγινε η συσπήρωση και μετά που είχαμε κάποιες καλές πορείες στην Ευρώπη κτλ. Μετά κάποια στιγμή ήρθε ο Σαββίδης, δεν ξέρω, το 2010-2011 πότε. Το 12. Ναι, το 12, ναι. Δεν πιστεύω ότι μετά το 12 και μετά οι περισσότεροι οπαδοί του ΠΑΟΚ, δηλαδή με τα λεγόμενά σου έτσι, έπρεπε να γίνουν αντιαριανοί. Λόγω δηλαδή του τοπικού χαρακτήρα. Εντάξει, μετά εσείς φύγατε, πήγατε όχι. Β' γάμα εθνική που πήγατε κτλ. Δεν ήσασταν στο προσκήνιο, λογικό. Mm-hmm.
Αλλά δεν μπορώ εγώ να θυμηθώ, ρε φίλε, και από μικρός από τότε. Εντάξει, δηλαδή, ότι ήταν ο Άρης ο νούμερο ένα εχθρός. Νομίζω ότι αυτό που λέει ο φίλος ο Γιώργος, αυτό που λέει ο φίλος ο Γιώργος, αν ρωτήσουμε 10 παοξίδες, ναι, οι 8,5 αυτό θα πούνε. Εγώ διαφωνώ, και παράδειγμα ήταν ο φίλος που βγήκε προηγουμένος, ο Χρήστος. Αυτός ήταν το παράδειγμα. Εντάξει, που μιλούσε μόνο για Άρη, μόνο για Άρη. Δεν τον ενδιέφερε πόσο ο Άρης είναι η έννοια του να τιμωρηθεί και, και καλά κάνει. Αλλά να μην μου λέει άλλα όμως, εντάξει. Και Ολυμπιακό δεν άκουσα να πει Κιχ. Κιχ δεν είπε για Ολυμπιακό, έτσι. Κοίταξε, αυτό που γίνεται τώρα τα τελευταία 1-2 χρόνια και με την ομάδα σου, γιατί το έχει αναφέρει και ο Τάσος, γιατί εντάξει, τυχαίνει και εγώ στην παρέα μου να έχω δύο πολύ καλούς φίλους μου, τέλος πάντων, που τους γνωρίζω από παιδί, που είναι Αργιανοί, εντάξει, ναι, σαν χαρακτήρες, κολλάνε. Αλλά οι ίδιοι τους λένε, ρε παιδί μου, αυτή τη ρετσινιά, όντως, από πέρσι δηλαδή το λένε, δεν το γουστάρουνε. Πώς θα το κάνουμε? Δεν το γουστάρουνε. Το ίδιο λέω και εγώ, το ίδιο λέει και ο Αναστάσης που είχε αναφερθεί παλιά με τον Καγκάτση και τα λοιπά. Είμαστε οπαδοί, δεν το γουστάρουμε, είναι απλά τα πράγματα. Ναι, εντάξει, ωραία. Αλλά αυτό είναι συναισθηματικό πιο πολύ. Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα, σου δώσω και ένα παράδειγμα και θα κλείσω. Εδώ στη Γερμανία δεν ενδιαφέρει ποτέ αν έρθει ένας τεχνικός διευθυντής και είναι πρώην ποδοσφαιριστής του Αμβούργου, τέλος πάντων, και πάει στο Μόναχο. Αρκεί να είναι αξιόπιστος. Ενώ εδώ στην Ελλάδα, άμα θα έρθει ένας που έχει άλλα αισθήματα, δεν κοιτάζουμε τι ξέρει, αν είναι άξιος ή όχι. Εγώ στο τελευταίο συμφωνώ. Και είναι η απάντηση μου αυτό όσον αφορά τον ο Τάσος για τον Καρυπίδη. Εμένα με ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα. Στο τέλος της χρονιάς θα γίνει ταμείο και εκεί. Μέσα στα αποτελέσματα, Ζάχου, να υπενθυμίσω ότι η δική σου η ομάδα στα δύο χρόνια που έχει ανέβει στην Αλφαδική για τρίτη φορά, σε τέσσερα μάτς με τον Ολυμπιακό, που είναι η αγαπημένη ομάδα του κ. Καρυπίδη, με δήλωσή του, έχει τέσσερις ήττες. Αγαπημένη πριν πάρει τον Άρη, ναι. Ναι, πριν πάρει τον Άρη. Δεν ξέρω μετά, δεν έκανε ο άνθρωπος άλλη δήλωση, αλλά πριν πάρει τον Άρη είχε κάνει αυτή τη δήλωση. Ναι. Εντάξει, να το επιθυμίσουμε λίγο αυτό. Γιατί, ένα λεπτό, πριν έρθει ο Καρυπίδης, ο Άρης κέρδιζε συνέχεια τον Ολυμπιακό, δηλαδή. Άλλο λέω εγώ. Τι άλλο. Θα έπρεπε να θα τον κέρδιζε όμως. Τον κέρδιζε αρκετές φορές, όχι τόσο τακτικά. Αν μπράβο. Ναι. Αφού σε ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα, θα έπρεπε να σε προβληματίσει. Τα αποτελέσματα της ομάδας με ενδιαφέρουν, οι στόχοι της ομάδας να επιτευχθούν στο τέλος της χρονιάς. Και οι στόχοι είναι Ευρώπη και κύπελο. Ναι, και φυσικά να είναι πληρωμένοι λοιπόν, πολύ σωστά μιλάς, στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, είναι τα δύο μάτς στο Χαριλάου και στο Καραϊσκάκη, τα οποία χάνεις δύο συνεχόμενες χρονιές. Ήμασταν άτυχοι, τι να κάνουμε, και με σφαγές. Και τώρα περιμένουμε να θα έχεις το κύπελο. Για να δούμε. Άμα συναντηθούμε, πιστεύω θα κερδίσουμε. Ναι. Έτσι λέγω. Πού θα κερδίσετε? Όπως τις τελευταίες δύο φορές στο τελευταίο. Στο κύπελο. Στο Πάτρα και Καφτατζόγλιο. Τι να κάνουμε, ήμασταν άτυχοι. Τώρα θα είμαστε τυχεροί. Για να δούμε. Κοίταξε, Ζάχο, έφερες δύο πολύ καλά αποτελέσματα και πέρσι και φέτος, που δεν το περίμενα και εγώ και ο ίδιος μου πραγματικά. Ποια είναι, αλλά πιστεύω ότι εντάξει, και τα δύο τα μάτς, και μέσα στην Τούμπα που έπαιξε καλά και μέσα στο σπίτι σου έπαιξε πολύ καλά. Εντάξει, χάσαμε πως χάσαμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εντάξει, καλά είναι να είσαι αισιόδοξος, καλά είναι, αλλά εντάξει, ο θεσμός του κυπέλου, αν θα είναι ο τελικός, είναι μονό παιχνίδι, εκεί μπορεί να κερδίσει ο καθένας, δηλαδή μπορεί να κερδίσει και ένας που να μην είναι τόσο δυνατός. Εντάξει, εγώ θεωρώ, είναι ένα παιχνίδι. Γιώργο, θεωρώ εγώ, εντάξει, δεν ξέρω εσύ, ακούς νομίζω, τακτικά δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, όχι, λογικά δεν θα συμφωνήσεις. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Άρης σαν εντεκάδα έχει μεγάλη διαφορά ούτε από τον ΠΑΟΚ ούτε από τον Ολυμπιακό. Μία διαφορά που να λέμε, ρε παιδί μου, ξεκινάει το μάτς και είναι τεράστιο φαβορία ο Ολυμπιακός. Πώς είσαι, ρε φίλε, 25 πόντους πίσω. Ωραία λογική αυτή. Και εσύ ήσουν 30. Φυσικά είναι λογική, ωραία. Φυσικά είναι. Φυσικά θα είμαι. Όταν δεν έχεις μεγάλες διαφορές. Φυσικά θα είμαι 30. Μην τα λέμε όλα. Φυσικά, γιατί ο Άρης δεν παίζει κανένα φιλικό, Τάσο. Κατάλαβες, δεν παίζει. Ναι. 30 εχθρικά παίζει ο Άρης. Τελικό δεν παίζει. Εσύ έστω ένα παίζει. Ένα. Παίζει. Ο Άρης δεν παίζει κανένα. Τα φιλικά τα βλέπετε εσείς, βέβαια. Εγώ τα βλέπω. Και εγώ βλέπω. Και εσύ βλέπεις ότι με τον Ολυμπιακό δεν κάνουμε τίποτα. Και εγώ σου είπα στα δύο μας το Καραϊσκάκι, έπαιξα τρεις φορές καλύτερα από ότι εσείς στα δύο μας το αντίστοιχα του Καραϊσκάκι. Δύο φορές καλύτερα. Εγώ οι αριθμοί το λένε, δεν το λέω εγώ. Πώς έπαιξες καλύτερα και έφαγες. Οι αριθμοί το λένε, Τάσο, δεν το λέω εγώ. Μη σου πω και γιατί. Τέσσερα έφαγες, δύο χρονιές το καταλαβαίνεις. Εσύ έκραζες για την απόδοση των παιχτών. Τέσσερα έφαγες. Ρε Τάσο, έκραζες. Εδώ ήμασταν και έκραζες.
Τι έκραζε στην ομάδα σου που δεν πήρε κίτρινη κάρτα. Δεν τα είπα εγώ, εσύ τα έλεγε. Εσύ με πας από το ένα στο άλλο. Να μιλήσουμε για το ματς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Να μιλήσουμε. Ωραία. Τώρα μιλάμε για το Ολυμπιακό. Πάει ο κορονοϊός. Πάει, τελείωσε. Λοιπόν. Να μιλάμε ένα-ένα. Ωραία. Εκτός αν δεν θέλω να το συζητάμε. Όχι, μα το έχουμε συζητήσει. Μπορεί να σε μαλώνουν οι φίλοι. Κανένα πρόβλημα. Όπως είδες, εγώ σου λέω ότι στα δύο αντίστοιχα ματς Ολυμπιακός. Μα ο Άρης έπαιξε λες τον Ολυμπιακό. Πολύ καλύτερα από ό,τι ο ΠΑΟΚ. Ναι, και πώς γίνεται ρε φίλε να φάγεις 4. Μαγική εικόνα. Σου είπα, στο τελευταίο μάτς έβαλα 2 γκολ, μου ακυρώσαν ένα γκολ. Ένα γκολ του Ολυμπιακού ξεκίνησε. Δεν είναι αυτά. Συγγνώμη λίγο, για να καταλάβεις τι λες. Λες ότι ο Άρης έπαιξε και στις δύο γωνιές μέσα στο Καραϊσκάκι. Ναι. Πολύ καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Να ολοκληρώσω. Πολύ καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και εγώ λέω ότι τις δύο γωνιές έφαγες 4 τότε από τον Ολυμπιακό. Και δηλαδή έχασες. Εγώ πήρα μία νίκη και μία ισοπαλία. Και εσύ λες ότι ο Άρης έπαιξε καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Άμα εσύ σου ευχαριστεί. Επίσης λες ότι ο Άρης δεν έχει μεγάλη απόσταση. Δεν έχει μεγάλη διαφορά στην 11 από τον ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού. Και λόγω. Έχει 25 βαθμούς πίσω. Τι σχέση, και ακούγεσαι ρε Ζάχο, με συγχωρείς. Εντάξει ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή με αυτό το σκεφτικό που έχεις τώρα. Ρε Τάσο. Καταλαβαίνω γιατί υποβιβαστήκατε 4 φορές. Καλά, εντάξει, τα έχεις ξαναπεί αυτά. Γιατί βλέπετε φαντάσματα. Εσύ κυνηγούς φαντάσματα. Εντάξει, ρε φίλε, κυνηγούσες πρωτάθλημα και ήσουν 30. Ένα λεπτό ρε Τάσο. Κυνηγούσες πρωτάθλημα και ήσουν 30 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό και όταν στα έλεγε αυτό ο Ολυμπιακός, δεν έλεγες τίποτα. 30 βαθμούς έλεγες ή σου έλεγε ο Ολυμπιακός είμαι πίσω. Τι διαμαρτύρες, έτσι σου έλεγαν οι Ολυμπιακοί. Εγώ έχω κάνει τις περισσότερες νίκες σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα. Μπήκε κασέτα πάλι. Μπήκε κασέτα. Εσύ βάζεις κασέτα. Εντάξει, τέλος. Εγώ να σου πω για κάτι. Εγώ πήρα και τη νέα χιλιετία, ρε φίλε, και 4 κύπελλα. Μπράβο σου, ρε Τάσο. Συγχαρητήρια. Αυτό τι είναι αυτό. Είναι απάντηση σου. Δεν έχω. Ναι, δεν είναι απάντηση αυτό όμως. Γι' αυτό σου λέω και αυτό που λέω το δικαιολογώ. Τον πεινασμένο να φοβάσαι. Ωραία. Το πορτάτο δεν το φοβάσαι. Ακριβώς και εγώ αυτό λέω. Τον πεινασμένο να φοβάσαι. Εσύ είσαι πεινασμένο. Ακριβώς. Ο πεινασμένος είναι επικίνδυνος, δηλαδή το μπορεί, ίδιο να λέμε. Μπορεί να έχει φαντασιώσει ο πεινασμένος. Α, εντάξει. Καταλάβες. Ο πορτάτος γεμίζει η κοιλιά του. Okay. Δεν το μυαλό κανονικά. Okay. Καταλάβες. Έλα, Γιώργη. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Αυτός είναι πεινασμένος, αυτός που είναι στερημένος, αυτός έχει θέμα, ρε φίλε. Έλα, μπορεί Γιώργη. Να κάνετε οτιδήποτε ο στερημένος, με κατάλαβες. Έλα, Γιώργη. Ακούω, θα πω ένα τελευταίο και θα κλείσω. Πες γιατί. Είναι προσωπική σου γνώμη, θα σου πω ένα τελευταίο και θα κλείσω. Ναι, και δικές σας προσωπικές γνώμες. Η ομάδα από πέρσι με φέτος φαίνεται ξεκάθαρα, η δικιά μου η ομάδα τουλάχιστον, ότι δεν έχει την ίδια αγωνιστικότητα, δεν έχει την ίδια εικόνα. Σωστά. Αλλά η ομάδα έκανε πρωταθλητισμό. Πρωταθλητισμό σημαίνει όχι μια ομάδα να ετοιμάσεις μια ενδεκάδα για να παίξει δύο ντέρμπι και τα υπόλοιπα όπου βγούμε. Σωστό είναι αυτό. Αλλά η ομάδα να ανταπεξέλθει και σε Ευρώπη και σε μικρά γήπεδα και έξω και μέσα. Πέρσι σου θυμίζω δεν χάσαμε ούτε ένα τέρμπι. Πέρσι σωστό. Σου πληροφορώ το χειρότερο παιχνίδι ήταν μέσα στον Ολυμπιακό και ένα μήνα μετά εγώ πήγα είδα όλα τα μάτς έξω στην Ευρώπη. Ακόμα και στη Βασιλεία ήμουνα μέσα. Και είπα μετά το μάτς με τον Άγιαξ που είδα την ομάδα πάλι να χάνει στο Τσαφ που έπαιξε όντως μπαλάρα. Και άρχισα να βλέπω τα κενά της ομάδας με αυτό το προπονητή. Δεν τα είπα όταν περίμενα να γίνουν οι στραβές. Ο Τάσος τουλάχιστον ξέρει. Και λέω, ναι. Για μένα ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έδειξε ούτε το 30 με 40% από αυτό που έδειξε πέρσι. Εδώ πιστεύω είναι και απάντηση σε αυτό εδώ ωραία. Που είπες. Λοιπόν, ωραία, παιδιά, άρα συμφωνίζω, καλά. Συμφωνίζω λίγο με αυτό που λέω. Εγώ αυτό είπα, ότι δεν έχουν διαφορά. Δεν συμφωνώ. Δηλαδή... Συμφωνώ ότι η ομάδα η δικιά μου... Είναι άλλο να έχεις έναν παίχτη που να έχει όλα τα εχέγγυα για να σου κατεβεί να σου παίξει το 8, το 9 ή το 10 και σου παίζει συνέχεια επειδή είναι τεφόρμα στο 4, στο 5. Α, ωραία, εντάξει, και άλλο να έχεις έναν παίχτη που να παίζει, γιατί μίλησες για εντεκάδα, γιατί Ζάχο δεν είναι μόνο εντεκάδα, θέλεις δυο εντεκάδα. Ναι, για εντεκάδα είπα εγώ, δεν είπα εναλλακτικές λύσεις και στον πάγκο δεν μίλησα, για εντεκάδα είπα, έτσι. Για εντεκάδα. Άμα νομίζεις ότι η δικιά σου εντεκάδα από αξία... Όχι τώρα από αγωνιστικό προφίλ που δείχνουμε αυτή αυτό τη στιγμή. Που είδαμε αυτό που είδαμε φέτος εννοώ. Αυτό που είδαμε... Όχι, δεν είπα εισάξια, είπα δεν έχει διαφορά μεγάλη. Αυτό είπα. Πέρσι, δεν είπα εισάξια. Πέρσι, για φέτος σου είπα. Για φέτος σου είπα. Δεν είπα για πέρσι. Λέω άρα, για φέτος. Δηλαδή εννοούσα ότι αν παίξει Άρης Ολυμπιακός ή Άρης ΠΑΟΚ τελικό, δεν είναι τεράστιο φαβορί ούτε Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ. Έτσι λέω. Είναι ένα μάτς 50-50. Άντε να είναι 51-49. Αυτό εννοούσα. Σε τελικό,
τελικό. Άντε, μην το βάλω τελικό, για μην το βάλω, γιατί τελικό κύπελο λέμε είναι ένα μάτς. Ένα, μα παίξουμε δύο μάτς, ξανά ένα στην Τούμπα, ένα στο Χαριλάου. Δεν θα πεις ότι ο ΠΑΟΚ που είναι 30 βαθμούς θα κάνει δύο νίκες. Αυτό σου λέω. Ξέρεις γιατί σου φέρετε τη Ζάχο. Ξέρεις γιατί σου φέρετε τη Ζάχο. Γιατί με τον ΠΑΟΚ ξεσκίζεσαι, γιατί είναι το μάτι της χρονιάς για σένα. Γιατί με τον Ολυμπιακό παίζει φιλικά. Ναι. Α, φιλικά παίζει με τον Ολυμπιακό. Και έρχεται η Λάρισα εδώ κοντός ο Κούγιας και σε παίρνει να πούμε με τρία γκολ διαφορά. Έχει με 2-0 στο 12. Φιλικά, εγώ παίζω φιλικά ενώ εσύ δεν παίζει φιλικά. Δεν παίζει. Και τη Λάρισα δεν μπορεί να κερδίσει και το πάρει το 4. Αυτή είναι η διαφορά. Οκ, Γιώργη. Οκ, Γιώργη, να σε καλά. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Δεν κάναμε το διάλειμμα. Οι δύο που είστε στην αναμονή θα μιλήσετε και θα κάνουμε το διάλειμματάκι, έτσι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Φίλε. Ναι, έλα, φίλε. Έλα, σε ακούω. Το όνομά σου, αν θέλεις. Σε ακούμε, μάλλον, όχι σε ακούω. Έλα, φίλε. Σε ακούμε, στον αέρα είσαι. Έλα, φίλε μου, στον αέρα είσαι. Έπεσε. Όχι, δεν έπεσε, στον αέρα είσαι. Εντάξει, σήκω στον άλλο. Σήκω στον άλλο και ας περιμένει. Δεν ακούει. 27 και 38 γραμμές ανοιχτές. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. 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 Ο Παναγιώτης Ατρομητάκης από Περιστέρι. Εμφανίστηκα. Καλώς τον Παναγιώτη. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Ζάχο, χθες που είπες ότι φαίνομαι, ακούγομαι 25, είμαι 40, ρε φίλε. Το εντάξει. Η φωνή σου, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, μπορώ να κάνω λάθος, ρε φίλε. Okay. Σου κανονικά πρέπει να στείλεις από το δικά σου βλάκια, ρε, που σου είπαμε 25. Πάντως, βγήκανε πόσοι, 4-5 φίλοι, κανείς δεν είπε αν συμφωνεί με αυτό ότι. Αυτό που είπα στην αρχή όσον αφορά στις ειδήσεις, ρε παιδί μου, ότι και γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι πολύ κάρβουνο, πολύ το κάρβουνο. Όχι να μην αναφερθούμε καθόλου, αλλά πολύ το κάρβουνο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ, φίλε. Συμφωνώ, ρε φίλε. Εντάξει, υπάρχει και το. Εντάξει, έτσι όπως έχουν γίνει, ρε φίλε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μέσα μαζικής τρομοκρατίας. Ειδικά τους ηλικιωμένους τους τρομοκρατούν πάρα πολύ. Υπάρχει σε όλα τα θέματα τώρα. Τι να θυμούμε μόνο για τον κορονοϊό, να θυμηθούμε άλλα γεγονότα που είχαν γίνει στη χώρα μας. Πολλά τώρα. Τι μιλάμε για τους δημοσιογράφους, μιλάμε για τη μεγαλύτερη ημέρα. Παναγιώτη, δεν λέμε προς Θεού να μην. Αλλά ρε παιδί μου, πολύ. Δηλαδή και πολύ συντρομολαγνία και πολύ συνέχεια τις ίδιες ερωτήσεις. Εγώ τουλάχιστον τις ίδιες ερωτήσεις βλέπω να ρωτάνε τους ειδικούς. Συνέχεια το ίδιο πράγμα. Μια και το θυμήθηκα τώρα, ρε παιδιά, να μην το ξεχάσω και θα ήθελα λίγο και την βοήθεια και την πληροφόρηση του κόσμου. Κυκλοφορεί από τα απόγευμα ένα μήνυμα στο Messenger ότι το βράδυ κλείστε το κινητό από το 10.30 μέχρι το πρωί, γιατί θα έχει μεγάλη ακτινοβολία και θα δεχτεί το σώμα μας μεγάλη ακτινοβολία. Ξέρει κανείς κάτι τίποτα? Τα θεωρώ λίγο αυτά ψηλό. Είναι καμιά βαλούτα, είναι καμιά βλακία αυτό? Τι είναι να πω, γιατί το στείλανε πολύ αυτό το μήνυμα. Δεν ξέρω, ξέρει κανείς κάτι γι' αυτό? Εγώ τα θεωρώ λίγο τρολιές αυτά, να σου πω την αλήθεια. Τι ναι. Ζάχο, να σου πω κάτι. Ναι, έλα, σε ακούω με Παναγιώτη. Ζάχο, ναι. Το 97 που είχαμε συναντηθεί αντίπαλοι στους 8 του Κορά της Περιστέρι Άρης, ναι. Έπαιζε σε εσάς ο Σάκλεφορντ. Σάκλεφορντ. Την άλλη χρονιά. Πεχταράς, μεγάλος, ρε φίλε. Πυρίο. Mm-hmm. Την άλλη χρονιά πήγε στον ΠΑΟΚ. Ναι, σωστό. Ο Σάκλεφορντ πέθανε. Πέθανε. Ξέρω, ξέρω, πέθανε, βέβαια, βέβαια. Και ο Τάρπλεϊ και ο Σάκλεφορντ και νομίζω και. Καλά, ναι, και ένας ακόμη, τρεις νομίζω παλιοί παίκτες του Άρη έχουν πεθάνει. Δεν θυμάμαι τον τρίτο. Και ο Σάκλεφορντ έχει πεθάνει, ναι. Πέθανε ο Σάκλεφορντ. Θηρίο πραγματικό. Ο Γκάλης ήρε. Κάτι άλλο που ήθελα να σας πω εδώ στο τι φλάκας. Δεν άκουσες, Παναγιώτη, δεν άκουσες. Τι είπε? Ας το πει. Α, δεν τρέπεται. Λέω, ο Γκάλης ζει. Ο ποιος? Ο Γκάλης. Ο Γκάλης, ρε. Ο Νίκ ζει και βασιλεύει. Ζει και βασιλεύει. Α, ναι. Θαυμαστής, θαυμαστής κι εσύ. Εντάξει, ρε φίλε, μπασκετικός ήμουν. Να πω ότι δεν ήμουν θαυμαστής του Γκάλη, θα είμαι ψεύτης. Να φανταστώ ότι το θαύμαζες όταν φορούσε. Να φανταστώ, Παναγιώτη, το θαύμαζες. Το θαύμαζες όταν φορούσε την πράσινη φανέλα. Τον έβλεπες εκεί στην Αθήνα. Τον έβλεπα και με τον Άρη, τον έβλεπα και μετά με τον Παναγιώτη. Πες, θαύμαζα. Άκουσε, θα τον απαντήσει. Θαύμαζα τον Νίκο Γκάλη και τον Νίκ Κατσίκη. Αυτούς τους δύο, τους αδελφούς Κατσίκη. Γιατί ποιος Παοκτζής κατά βάθος δεν θαύμαζε τον Γκάλη ή ποιος Αριανός κατά βάθος δεν θαύμαζε τον Μπρόλεβιτς? Σωστό, είναι μια αλήθεια τώρα. Πέρα από την καζούρα που κάνουμε. Πέρα από την καζούρα που κάνουμε ήταν παιχταράδες και οι δύο. Σωστό αυτό που λες. Είχαν παίξει και τις μπουνιές μεταξύ τους. Καλά, εντάξει. Τι ήθελα να πω, να σας πω κάτι, τι λένε εδώ πέρα οι Αθηναίοι οπαδοί των τριών ομάδων. Καλά, η ΑΕΚ πιο πίσω, τι λένε οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί. Καταρχήν δεν λέτε τίποτα για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός στα φόρτε του, καταρχήν θα σας πω τι λένε και οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί. Ότι ο ΠΑΟΚ, μιας και ο ΠΑΟΚ
τώρα στο ποδόσφαιρο έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με την, από Σαββίδη και μετά εποχή, ότι τα παλιά τα χρόνια δεν έκανε ποτέ πρωταθλητισμό. Ήταν 25 βαθμούς πίσω από το 2 όταν πρωταγωνιστής ο Παναθηναϊκός και μετά το πρωταγωνιστής ο Ολυμπιακός. Δεν είχε την ομάδα και τη διοίκηση ώστε να τους χτυπήσει. Αλήθεια είναι αυτό, ρε. Όταν λες παλιά, πότε παλιά εννοείς? Αν εξαιρέσεις κάποιες εκλάψεις μία-δύο χρονιές, είναι αλήθεια αυτό που λες. Και προς Αβίδη, μόνο με τους τελικούς του κυπέλου, στη Φιλαδέλφια ειδικά που πήρε το κύπελο και μαγκιά του ΠΑΟΚ που το πήρε με τη Φιλαδέλφια με τον Ολυμπιακό. Sorry. Αυτά. Απλά υπήρχε και κάτι άλλο που με στραγωρεί και το είχα πει και την πρώτη φορά που είχα πάρει τηλέφωνο. Δεν μιλάνε οι ακροατές για τον μπάσκετ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα δεν γίνει η αναδιοργάνωση, θα λέει, θα γίνει στα Α1 και στα Α2. Θα γίνει όμως. Θα πάρει δύο ομάδες και στα Α2. Παναγιώτη, είχες δίκιο, παρότι το έλεγε και το ρεπορτάζ ότι θα γίνει, αλλά ξέρεις, το ψιλοκρατούσαν κρυφό. Πλέον και λόγω του κορονοϊού, νομίζω ότι βόλεψε όλο αυτό το πράγμα και θα γίνει 100% πλέον. Αυτό το πράγμα και θα βολευτεί και ο Ολυμπιακός. Πιστεύω θα ανέβει και ο Ολυμπιακός. Ναι, φίλε, αλλά το μέλλον του Άρη και του ΠΑΟΚ είναι σε επενδυτή. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Γιατί δεν λύθηκε, το πρόβλημα του Άρη και του ΠΑΟΚ δεν λύνεται με την αναδιάρθρωση. Παναγιώτη, πότε είπες ότι έπαιζε ο Σάκρυφο το 97? 96-97 έπαιζε στον Άρη, 97-98 έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Το 97 είχε έρθει και ο Μακαράς, νομίζω, του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, έτσι. Πιο πριν ήταν. Ο Μακαράς ήταν. Καλό, τότε πρέπει να έχεις και, καλώς πρέπει να έχεις και άγγελο Κορονιό. Καλά, πρέπει να έχεις. Τον άγγελο έχω μεγαλώσει, τι λες. Πες του Ζάχου, τον Παναγιωτάκη, τον Ιαδέλη, τον κοροϊδεύε ο άγγελος. Και παιδουλάκι είχες, έτσι. Που βαρούσε τις βολές. Ο Παιδουλάκης που χρονιώσει είναι γέννημα θέμα περιστρεγιών. Τις βολές με το ένα χέρι που βαρούσε ο Παιδουλάκης, έτσι. Ναι, ο Κόρβας βαρούσε με ένα χέρι, ναι. Και ο Παιδουλάκης. Ναι, είχες και Τσίτουμ, Μέλβιν Τσίτουμ. Πεκταράς ο Τσίτουμ. Αλλά είχα φίλε Όντι Νόρις. Όντι Νόρις. Όντι Νόρις. Στα τελειώματά του. Και το μεγάλο Αλφόνσο Φόρτ. Και που η φανέλα του είναι στο Χριστό. Βέβαια, βέβαια. Πεκταράδες είχε πλάκα-πλάκα το Περιστέρι. Όντι Νόρις τώρα, τι να λέμε, Όντι Νόρις. Όντι Νόρις. Μας έκλεισε το σπίτι ο Νόρις. Όταν με ζητάει τον Κάλι με την Παρσελόνα. Μπαρσελόνα, μας έκλεισε το σπίτι. Εντάξει, παιδιά, αυτό. Να είσαι καλά. Τάσο. Έλα, ρε. Είχα περάσει πριν την εποχή του, πριν τα γεγονότα τώρα με τον κορονοϊό από την Ομόνια που ήταν στο Μπαλίνιο το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Ναι. Ήτανε μαζεμένοι από κάτω οι Αθηναίοι ΠΑΟΚτζίδες, είχανε μάζεμα. Τους είχα δει. Α, είχαν ψηστήρι. Εντάξει. Τώρα άμα πας στην Ομόνια, άμα πας τώρα και φωνάξεις ΠΑΟΚ, ΟΛΕ, Άρης, ΟΛΕ, Ηρακλής, ΟΛΕ, ποιος θα σου μιλήσει? Υπάρχει κανένας Έλληνας ή είναι κανένα που είναι ο ΠΑΟΚ? Πιο εύκολα θα μάθεις ποιος είναι πρώτος στη βαθμολογία Πακιστάν, Αφγανιστάν και Μαρόκο παρά στη Super League. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Αυτή που είπες, οι δύο τελευταίες χώρες που είπες είναι οι πιο επικίνδυνοι, φίλε. Η Μαροκινή, ειδικά και η Μαροκινή και η Αλγερινή. Άστα να πάνε. Ωραία. Έγινε, Παναγιώτη. Να είσαι καλά, για καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε στο επόμενο. Είπα μην τηλεφωνείτε, ξαναγέμε στο κέντρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά. Απίστευτο, απίστευτο. Τι γίνεται, καλά είμαστε? Τι να γίνει, ρε. Καλά, ρε Φοδωρέ, καλά. Τα έκλεισες όλα τα πρωταθλήματα, εντάξει. Γερμανία, Ελλάδα, τα έκλεισες. Δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ τα έκλεισα, δε χρυσούς λεμέ. Εγώ είμαι χρυσούς λεμές. Ποιος είναι? Ο φίλος. Εσύ, κοίταξε, έχει ζήσει πρώτο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εκεί, όταν είχε γεννηθεί ο Ιησούς, έχει δει την Ερυθρά να γίνεται πιο ερυθρά. Καλά, ρε φίλε. Είπαμε, είμαι μεγάλος, όχι και τόσο, ρε φίλε. Εντάξει, μας ξεπέταξες. Άκουγα με τον Στέλιο και τον Παπαδονίου σε μια εκπομπή που μιλούσες. Ναι, γεια. Και άκουγε ο Στέλιος ο Φουκαράς, τώρα του έλεγες για κάτι, εσύ κάτι δίσκο, κάτι τέκνο, κάτι τέτοια. Σε Φουκαράς, όχι, ρε, του έλεγα για ένα τραγούδι. Το λέω, το ξέρεις αυτό? Λέει όχι, λέω είναι 1983. Λέει, δεν είχε γνωρίσει ο πατέρας μου τη μητέρα μου, λέει τότε. Θοδωρέ, πληροφορίες λένε ότι ο Ζάχος είναι αυτός που έδωσε στον Πόντιο Πιλάτο τη λεκάνη να πλύνει τα χέρια του. Σου άρεσε. Θοδωρέ, φίλε, πρόλαβε ότι ήταν στα βαφτίσια για τη ζούσα που τζάκι τώρα. Τώρα τι να σου. Τι βλάχα. Έλα, πάμε. Τι γίνεται, κύριε Γερμανία, για πες μας με τον κορονοϊό. Τι γίνεται, είναι... Όπως και στην Ελλάδα κλείσαν τα πάντα, παιδιά. Μόνο ότι είχε να κάνει με φαγητό, τροφοδοσία και τα λοιπά, σούπερ μάρκετ, βενζινάδικα, τράπεζες. Ο κόσμος το έχει πάρει σοβαρά, όλοι είμαστε σπίτι. Δουλειά, σπίτι, δουλειά, αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει δηλαδή προσωπικές επαφές, πλήσιμο συχνό. Και τα εμπορικά είναι κλειστά εκεί, και τα εμπορικά. Δηλαδή αυτά που λάνε ρούχα, παπούτσια, αυτά είναι ανοιχτά ή όχι? Ό,τι
Ρούχα, ναι, ναι, ρούχα, τέτοια εμπορικά, κοσμήματα, ιστορίες. Τα κλείσαν τα πάντα. Α, τα κλείσαν και μπράβο. Και εδώ, ναι, γιατί δεν γίνεται, παιδιά. Είναι, βασικά το σκεπτικό είναι, όλοι κάποια στιγμή θα προσβληθούμε από τον ιό, ιός είναι προς Θεού, αλλά να μην πάνε με τα καρότσια στο νοσοκομείο και δεν προλάβουν να τους κουράρουν όλους, να πάνε ελεγχόμενα ώστε να μπορέσουν να σώσουν όσο δυνατόν περισσότερο. Καλά, δηλαδή να έχουν λιγότερο δυνατή θνησιμότητα. Αν διάβασα καλά, δεν θυμάμαι το νούμερο. Η Γερμανία είχε τις περισσότερες κλίνες τέτοιο, πώς λέγονται. 30.000 ναι, έχει η Γερμανία. 30.000, άμα είναι αυτό, ναι, το νούμερο. Εμείς έχουμε 600. 600 και τώρα έχουμε, αλλά για το κορονοϊό διαθέσιμες είναι 250, είπανε. Τώρα λέει 1.900 θα γίνουν με κάποια νοσοκομεία, κάποια άλλα κτίρια που κάνα σαν επίταξη, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει δυνατότητα εδώ, γιατί υπάρχει ο προϋπολογισμός σε κάποια πανδημία κτλ. Γιατί μιλούσα με έναν γιατρό φίλο μου. Να στηθούν ακόμα και σκηνές και πρόχειρα νοσοκομεία όπως στείνονται στον πόλεμο, να καταλάβει ο κόσμος. Mm-hmm. Και υπάρχει υλικοτεχνικά ο αναπνευστήρας που θα χρειαστεί, ας πούμε, για να διασωληνθεί κάποιος και όλο το μηχάνημα. Πράγματα τα οποία δύσκολα θα τα βρούμε εμείς με την κατάδεια που έχει γίνει στο ΕΣΥ. Δηλαδή πας στο νοσοκομείο και σου λέει ο γιατρός, φέρει καμιά ασπιρίνη. Κάτι άκουγα. Έγινε μια δωρεά σήμερα από, νομίζω, Παπαστράτου. Έγινε μια δωρεά. Γύρω στους 10 αναπνευστήρες από αυτούς που λες. Προηγουμένες τεχνολογίες και τα λοιπά, ναι. Το δεν είπε ο εκπρόσωπος το απόγευμα που βγήκε και 6 ώρα που κάνει την ανακοίνωση, πώς το έκανε αυτόν, λοιμοξιολόγος, τι είναι. Ναι, είναι παιδιά, γίναμε, ο κόσμος συνειδητοποιημένα, είναι τρομαγμένος. Γίναμε δικηγόροι, γίναμε νομικοί, να πούμε, με την υπόθεση πολυδιοκτησίας. Τώρα θα γίνουμε και γιατροί, να πούμε, τον κορονοϊό. Κάτι να έχουμε να πάθουμε. Κοντά είμαστε. Λέγε, ρε Θεοδωρή. Για τις ομάδες μας, τι να πω, να πούμε και τίποτα για να ξεχαστούμε, να πω για τον κύριο Φερέιρα, δεν ξέρω τι δουλεύει αυτόν τον καιρό. Αν κάθεται να δει καμιά κασέτα από το σπίτι, να δει κανέναν αγώνα, να δει πώς παίζει ο Ολυμπιακός που θα αντιμετωπίσει, τον οποίο θέλω για πρώτη φορά να το δω, να βοηθάει την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ δηλαδή, και όχι την αντίπαλη ομάδα βγάζοντας τον Μπέλκα στο 60. Γιατί η πρώτη αλλαγή του Φερέιρα είναι το μόνο σίγουρο, είναι όταν ξεκινάει, δεν ξέρεις την ενδεκάδα, ξέρεις απλά ότι αν παίξει ο Πέρκας θα βγει στο 60, όποια και να είναι η εξέλιξη του αγώνα. Να δει λίγο πώς παίζει ο Ολυμπιακός, και επειδή από τον άξονα δεν κάνει παιχνίδι, με τρία αμυντικά χαφ, πηγαίνει την μπάλα στα πλάγια και κυρίως με τον Τζιμίκα από τη μία και από την άλλη με τον Βαλμπουένα, να τους κλείσει ψηλά, δηλαδή να βάλει παίχτη, πριν να κατεβεί το κέντρο, ας πούμε, ο Τζιμίκας, ποιος θα είναι εκεί, ο Λιμιός, να τον έχει εκεί πέρα μαζί με ντουμπλάρισμα από τον Χαφ. Να τον πει δηλαδή, έλα από τον άξονα να μετρυπήσεις, έλα να κάνεις παιχνίδι με τα center back σου. Αυτό εδώ το πράγμα, αν το δω, θα πω ότι αυτός ο άνθρωπος τουλάχιστον βοηθάει την ομάδα μου από τον πάγκο. Δεν ξέρω εσύ τι λες, Τάσο. Πριν πει ο Τάσος, δύο πραγματάκια να πούμε, γιατί δεν το είπαμε και στην αρχή. Στον πρόλογο, ας πούμε, με την Τάσο, ότι αποφασίστηκε, αν κατάλαβα καλά, αν το διάβασα καλά, το Euro του χρόνου, έτσι, 2021. Ναι, τελείωσε το 2021, ναι. 21, ναι, έτσι. Αναβλήθηκε. Και δεν ξέρω, ήθελα να σε ρωτήσω, ο Θόδωρο, γιατί το βλέπω το πήγες κατευθείαν στο αγωνιστικό. Θεωρείς ότι θα γίνουν εδώ τα μάτς ή έχεις καμιά τέτοια στη Γερμανία? Ναι, σαφώς. Μα από τη στιγμή που δεν υπάρχει Euro, μπορεί κάθε ΕΠΟ που έγινε σήμερα και όλες τις ΕΠΟ να τραβήξουν το πρωτάθλημα όσο θέλουν. Γι' αυτό το λόγω του κορονοϊού. Γιατί δεν υπάρχει Euro, δεν υπάρχει προετοιμασία παικτών για Euro κτλ. Οπότε μπορούν να. Θα πρέπει την ευκαιρία να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο. Μισό λεπτό. Λοιπόν, δέσμευση για την ολοκλήρωση όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών διοργανώσεων μέχρι το τέλος της τρέχουσας αθλητικής σεζόν, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2020 το αργότερο, αποφάσισε η UEFA, αν η κατάσταση βελτιωθεί και η επανέναρξη της αθλητικής δράσης είναι κάτι εφικτό και συνετό. Λοιπόν, πιθανή περιορισμή μειώσης των σημερινών αποκλειστικών ημερομηνιών, που πιθανότητα να επιφέρουν τον προγραμματισμό των εγχώριων αναμετρήσεων με τις εβδομάδες και των παιχνιδιών των διοργανώσεων της UEFA και τα Σαββατοκύριακα. Άρα τι λέει, ότι αν ανάλογα την εξέλιξη με τον ιό θα τελειώσουν και τα πρωταθλήματα. Γι' αυτό ανέβαλαν και το Euro ένα χρόνο μετά. Δηλαδή η UEFA αποφάσισε να μεταθέσει την τελική φάση του πρωταθλήματος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για το καλοκαίρι του 2021 για να δώσει την ευκαιρία στα εγχώρια πρωταθλήματα να ολοκληρωθούν. Άρα τα μάτς θα γίνουν όσο και να, εκτός αν τι να πω, πάει αυτή η κατάσταση κάνα δίμηνο ακόμη έτσι, με μέτρα σαν αυτά που γίνουν τώρα. Για τα εγχώρια πρωταθλήματα, αλλά για να ολοκληρωθούν και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Champions League, Europa League. Βέβαια, βέβαια. Έλα, Θόδωρε, κλείσε μας.
για να κλείσω, παιδιά, αν πάει άλλους δύο μήνες, θα έχουμε ζήσει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο οικονομικό. Δεν ξέρω, δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν σε εφερείες συνωμοσίας κτλ. Αλλά βλέπεις ότι κλείνεσαι στο σπίτι. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, απαγορεύεται να βγεις έξω. Δεν μπορείς να πάρεις τίποτα, γιατί δεν είναι τίποτα ανοιχτό για να ψωνίσεις, έτσι. Στερεύουν και τα λεφτά, γιατί όλοι είμαστε, δεν είμαστε δισεκατομμυρούχοι. Και ζεις με την αγωνία του τι θα γίνει το αύριο. Και πόσο μάλλον ότι χάνονται συνέχεια, πεθαίνει κόσμος. Τώρα ήμουν για παράδειγμα. Με 12 εστιατόρια που είχες, την καβάτσα που έκανες, έχεις να τρως να μου για 158 χρόνια και εσύ και τα εγγόνια σου. Δεν έχεις ανάγκη. Καλά, καλά σε εξηγείτε. Κάτι μου είπε ότι εξοχικό ετοιμάζεις. Καλά κάνω. Καλά σε εξηγείτε. Θα κάνω κι εγώ ένα. Εσύ έχεις 12, έμαθα. Έλα. Τι, ναι, εσύ εξοχικά. Ο άλλος έχει κάνει ανακαίνιση εκεί, την Giant να πούμε. Τον μπάνιο κάναμε, ρε φίλε. Ευχαριστούμε. Τον μπάνιο κάναμε. Ευχαριστούμε άλλη μια φορά για το μισό μέτρο μας έφερε. Ούτε ολόκληρο, ούτε ένα μέτρο δεν μας έφερε. Μισό μέτρο μας έφερε. Πρελόκληρο. Λοιπόν, καλή νύχτα. Σα ακούω το ραδιόφωνο. Να σε καλά, να σε καλά. Σε φτιάξω εγώ. Έλα, φίλε. Ο τελευταίος για αυτό. Έλα. Τον έκανε καλά τον κάνει. Καλησπέρα. 50 εκατοστά, ρε φίλε. 50 εκατοστά μας έφερε. Έτσι, έτσι, έτσι. Άκουτα. Θόδωρε, έλα, φίλε. Και μπλούζα συγχωρεμένου. Άκουτα, καλά σε εξηγείτε. Έλα, φίλε. Περιμένουμε κάτι παντελόνια που είπε. Θα τα φέρει. Θα τα φέρει. Καλησπέρα, φίλε μου. Το όνομά σου. Καλησπέρα. Γεια σου. Άκη με λένε. Έλα, Άκη, σε ακούμε. Γεια σου, Άκη. Λοιπόν, βλέπω ότι σας την πέφτουν εκεί και δεν απαντάς καλά, κύριε Ζάχου. Για να ακούσουμε, κύριε Άκη, εσύ που απαντάς καλά. Βεβαίως. Λοιπόν, σου λένε ότι χάσαμε 4 μάτς με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν λες ότι φάγαμε 4 κάρτες και 2 μήνες έξω η τέγε. Τα είπα, φίλε μου, ακούσα αποσπασματικά. Άμα δεν ακούσα αποσπασματικά. Μπράβο, γιατί είμαι σε κίνηση. Λοιπόν, σου είπα λοιπόν ότι εμείς φάγαμε από τη Λάρισα, από τον Κούγια. Αυτοί για να κερδίσουν το Βόλο, ο Δανικός έκανε πέναλτι. Εντάξει, φίλε. Σου λέω αποσπασματικά. Εντάξει. Αποσπασματικά ακούς. Λοιπόν, αυτά τα σχολιάσαμε τότε όταν ήταν ο καιρός τους. Τώρα τι, αν τα επαναλαμβάνω. Σήμερα τα ακούω, κύριε Ζάχου, αυτά. Σήμερα τα ακούς. Αυτά τα έχουμε απαντήσει 1300 φορές. Αν τα λένε 1301, δεν γίνεται να τα λέμε συνέχεια. Τι ωραία, να κάνω. Άκουσέ με λοιπόν να πω αυτό που θέλω. Φυσικά θα πεις αυτό που θέλεις. Τα δικά τους τα παραμάγαζα, 7 έφαγε ο ένας πέρυσι και 4 ο άλλος ο Βόλος φέτος. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε, εμείς φιλικά δεν παίζουμε. Το εξής. Ο Βόλος κέρδισε, φίλε. Ο Βόλος κέρδισε, φίλε. Ένα σχέδιο θα μιλήσει. Ο Βόλος κέρδισε, φίλε. Ο Μπέλος κέρδισε. Ο Χαριλάου έφαγε 4. Εσένας κέρδισε όμως ο Βόλος. Ναι, και χάσαμε 1-0. Ο Χαριλάου έφαγε 4. Και τι έγινε. Και οι τρεις έφαγες εσύ, έχασες εκεί και τρεις έχασες ο Βόλος εδώ. Θα τελειώσω λίγο. Έλα. Έλα και σε ακούμε. Δεν απαντάμε, ρε φίλε, όμως. Θα απαντήσετε, έλα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ναι. Από τη Ξάφη αφαιρέθηκαν κάποιους βαθμούς, έτσι. Και όταν έγινε το συμβούλιο στη Λίγκα, ο Πανετολικός που πέφτει ή θα παίξει μπαράς, ψήφισε εναντίον του. Να μην πέφτει η Ξάφη. Εναντίον του. Μπορεί να μας το εξηγήσει κάποιος αυτό. Αναρωτηθήκαμε κι εμείς. Αυτό μπορεί να μας το εξηγήσει κάποιος. Επίσης θέλω να μας πει κάποιος. Εσένα τι σε νοιάζει, πέφτεις. Κάποιος από τον Ολυμπιακό, όχι από τον Ολυμπιακό, αν ερχόταν κάποιος ξάδερφος του Μαρινάκη, τέταρτος, και αγόραζε το βασιγένιο, τι θα λέγατε, για πείτε μας. Τι μας νοιάζει εμάς, φίλε, δικό σας πρόβλημα. Τι θα λέγατε. Δικό σας πρόβλημα. Για πες μας, αν χάραμε με ένα αυτογκόλ εμείς φέτος από τον Ολυμπιακό, τι θα λέγατε, για πείτε μας. Τέσσερα, ρε φίλε, παρέφασε η κόψη Ολυμπιακός, τι να σε πούμε. Ναι, αν χάραμε με αυτογκόλ όπως χάσατε, τι θα λέγατε. Για τα αυτογκόλ δηλαδή δεν είναι μες στο ποδόσφαιρο. Εδώ έβαλε ο Ολυμπιακός τρίτο. Ένας. Και οι δύο θα μιλάτε ένας, εντάξει. Ένας. Δεν μου λέω, φέτος μέσα στο Χαριλάου που προηγήσε και σε κάνει 1-2 για πλάκα Ολυμπιακός και λίγο πριν λήξει το ημίχρονο σου βάζει γκολ χέρι και σου κάνει το 1-3. Είναι μπροστά ο Βέλεθ, είναι μπροστά όλοι οι παίκτες του Άρη. Κανείς δεν διαμαρτύρεται. Τι έχεις να μας πει, ρε μεγάλε.
Και με την ΑΕΚ, ρε μεγάλε. Άμα σώβαζε αυτό τον κόλο, πάω. Άμα σώβαζε αυτό τον κόλο, σου λέω ο Πέλκας με χέρι. Ο Πέλκας θα σώβαζε αυτό το τρίτο γκολ με χέρι, λίγο πριν ρίξει το ημίχρονο. Θα τα έκανε να πούμε Ρουσλάνα εκεί πέρα μέσα, δεν τα έκανε. Αναγκαίες προσοχές πρώτο βαρούσατε. Προσοχές βαρούσατε. Μάτς. Όλοι οι παίκτες σας κοκοκούκαναν το 1-3. Άκου! Έλα, ένας. Άκου λίγο, αυτά τα ένας. Θα σ' απαντήσω, ρε αδερφέ. Έλα, Άκη. Και οι δύο θα μιλήσετε ένας. Ένας. Έλα, Άκη. Λοιπόν, το άσο. Έλα. Το τρίτο γκολ που σου βάζει με χέρι και βγήκε στο έλα, να απάντησε, Άκη. Να μιλήσεις στον πρωταθλητή. Άκη, τάσο, άσο να απαντήσει, άσο να απαντήσει. Να μου πεις τι, ρε, να μου πεις ρε Παξιμάδη. Έλα, όχι. Έλα. Έλα. Και οι δύο. Ρε παιδιά, ρε εσείς. Ρε φίλε, Άκη. Και οι δύο ρε παιδιά, ένας να μιλάει. Ένας. Έλα. Τάσο, άσο να απαντήσει να κλείσει και μετά θα πεις αυτό που θέλεις. Έλα. Έλα, Άκη, λέγε. Βγήκε τώρα να μας κάνει το καπνό. Έλα. Ορίστε. Έλα, απάντησε. Το πρώτο μάτς που έφραγα, που έγινε το πέναλτι με τον Όφη, δεν διαμαρτυρήθηκα. Έτσι. Με τη Λάρισα που μου έδωσε το πέναλτι και το πήρε πίσω, δεν διαμαρτυρήθηκα. Με την ΑΕΚ που απέβαλε τον Ιντέγκε και έφαγα Μαϊμού πέναλτι, δεν διαμαρτυρήθηκα. Με κανένα δεν έχω διαμαρτυρηθεί. Κατάλαβε κουραμπιέ! Έλα, φίλε! Έλα, ούτε κουραμπιέδες, ούτε παξιμάδια και εσύ, Τάσο, άστο και ο φίλος. Λοιπόν. Με κατάλαβε, Βιτάλ. Έλα, Τάσο, τον έκλεισε τώρα, άστο. Τον έκλεισα τον φίλο. Και τα κουραμπιέ να πούμε αυτά τα λεφτά. Εντάξει. Και εσύ παξιμάδι τον είπε, άστο. Έλα τώρα. Άντε, Βιτάμ. Δεν είμαστε τώρα για να. Βουτυράκι, βγήκε τώρα να μας πεις τι. Λοιπόν. Τι να μας πεις. Το σταματάμε, Άκη, το μόνο. Τάσο. Εντάξει. Λίγο σε παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, Άκη. Τι λίγο σε παρακαλώ, ρε. Περίμενε. Να μην. Μι... Τώρα, τι δηλαδή τώρα. Όχι, ρε φίλε, θα τελείωσε. Τι δηλαδή τώρα, βγήκε να μας πει τι αυτό. Την άποψή του λέει, ρε φίλε. Την άποψή του, και εσύ λες. Ένα λεπτό, ρε Τάσο. Και εσύ την. Ένα λεπτό, ρε Τάσο, και εσύ την άποψή σου λες και αυτό στη δική του. Τι, δηλαδή εσύ λες ότι ο Άρης κάθεται χάνει από τον Ολυμπιακό και θες να δεχτείς. Δε, να το δεχτεί ο Αργιανός. Και έτσι όταν σου λέει. Όταν σου λέει. Ένα λεπτό ρε Τάσο. Ναι, αλλά όταν σου λέει. Να πούμε και εμείς να απαντήσουμε δηλαδή στην εκπομπή. Να απαντήσεις, αλλά εσύ θέλει. Όχι. Αυτός τι λέει, δεν βλέπω και εσύ. Όχι, ρε Τάσο. Αυτό πήγε να γίνει, αλλά δεν θα περνάει σε κανέναν αυτό. Τάσο. Αυτό το μήνυμα λοιπόν. Ναι, δεν ξέρετε, δεν θα περνάει σε κανέναν. Αν θέλετε να κάνουμε διάλογο, ένα λεπτό Ζάκο. Αν θέλετε όλοι οι φίλοι ακροατές να κάνουμε διάλογο, θα σας ακούω, θα με ακούτε και τα συμπεράσματα βγάζει ο κόσμος. Σωστά, αλλά μιλούσατε και οι δύο. Δεν γίνεται όμως να λες εσύ 10 θέματα. Ή 5 θέματα και να μην απαντάω εγώ ένα-ένα. Δεν γίνεται, θα ξεχάσω. Ωραία. Θα αναμιλούσατε και οι δύο. Ναι. Τον είπε Παξιμάδε, σε είπε και αυτό κουραμπιέ. Τέτοια δεν θα ακούγουν. Να μην ακούγονται πρώτο και δεύτερον. Δεν είναι εκπομπή σου, Τάσου. Είναι εκπομπή μα. Δεν είναι μόνο δική σου εκπομπή σου. Λες, είναι εκπομπή μου, λες. Δεν είναι δική σου εκπομπή. Είναι εκπομπή μα. Δεν το είπα για σένα. Ναι. Μιλούσα για τρίτο πρόσωπο, για αυτό και εμένα. Εντάξει, έτσι το εξέλαβα εγώ. Εντάξει. Sorry κιόλα. Λοιπόν, στον Άκη δεν να πω, Άκη. Φυσικά είναι εκπομπή μα. Άκη. Ποτέ δεν το έχω δει εγώ έτσι. Εντάξει. Άκη, κάτι άλλο θέλω να σου πω. Κάποιοι άλλοι και φίλοι μα μπορεί να το έχουν δει έτσι. Και κοινή γνωστή μα. Εντάξει, αυτό είναι δικό του θέμα. Για να μην επεκταθώ. Κάποιοι άλλοι μπορεί να το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Δικό του θέμα, αυτό δεν αφορά σε εμά. Εγώ όχι και να ξέρει ότι εσένα σε έχω καραστηρίξει και πίσω από την πλάτη σου, χωρί να ξέρει. Λοιπόν, εγώ αυτό. Άμα θε να σου πω και πού και πού και ποιου. Ωραία, εγώ θέλω να πω κάτι τον Άκη, φίλε. Και στον Άρα το λέω, δεν έχω πρόβλημα να ξέρεις. Δεν, λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω, Άκη, είναι ότι καλό είναι να μην ακούμε περιστασιακά. Δηλαδή, αν αυτά που λες όλα έχουν υποθεί και όταν υπήρχε, όταν τα έλεγε ο Τάσος, υπήρχαν οι απαντήσεις. Δεν είναι κακό να ακούς πρώτη φορά, δεν είναι καλό να ακούς και να λες δεν έχουν απαντηθεί. Εντάξει. Να μην ακούμε περιστασιακά. Λοιπόν, θα πάμε
γέμισε το κέντρο. Θα πάμε στους δύο τελευταίους, γιατί η ώρα είναι ήδη παρά 10, δεν έχουμε κάνει ούτε ένα διάλειμμα. Εγώ το λέω από τώρα. Ναι. Για να τα ακούσει, πώς το λέγανε αυτό, να Μάκη. Ο Άκης, Άκης, Άκης. Ναι. Πώς το λέγανε αυτό να δω. Άμα θα πας, που δεν το βλέπω να πας τελικό, κανένα Ολυμπιακός Άρης. Έτσι λέω εγώ. Αμία, για μένα είναι μία στις 10 να πας Ολυμπιακός Άρης. Θα το θυμηθείτε, γράψτε από τώρα. Φεκτατζίδης, Σάσα και Κουέστα, δύο από τους τρεις θα είναι τραυματίες. Για να δούμε, για να δούμε. Παίξε το στίχημα από τώρα. Σε όλα τα μάτς βέβαια παίξαν αυτοί που λες, σε όλα τα μάτς παίξανε. Στο μάτς τον Ολυμπιακό δεν έπαιξε ο Σάσα, ο καλύτερος σου παίξε. Τι να κάνω ρε φίλε, ούτε ο Κουέστα έπαιξε. Ο Κουέστα ήταν τραυματίας, θα έκανα τον βάλω. Ο Σάσα τι ήτανε. Του Σάσα έβαλα, τον ξετιμώρησα σε αυτόν. Τον ξετιμώρησα εκεί. Α, φοβήθηκε για κορονοϊό και δεν πήγε. Σε ποιο μάτς έπρεπε να τον ξετιμωρήσω? Σε αυτό που έπρεπε να κερδίσω 100%? Δεν το κατάλαβα. Έλα, καταλαβαίνουμε όλη την κοινωνία. Καλά, και σίγουρα καταλαβαίνετε. Μόνο εσείς δεν καταλαβαίνετε. Καλά, όπως καταλαβαίνετε εσείς τη δωδεκαετία που ήσασταν με τον Ολυμπιακό Τάτσι Μίτσι Κότσι, έτσι καταλαβαίνουμε και εμείς. Και πήραμε και παίρνατε και τίτλους τότε. Ενώ εγώ έπεφτα. Εγώ έπεφτα, Τάσο. Εγώ Τάσο έπεφτα. Εγώ Τάσο έπεφτα. Ναι, εγώ Τάσο έπεφτα και εσύ έβγαινε σε Ευρώπη και έπαιρνε τίτλους τότε. Μην τα ξαναλέμε. Τίτλους έπαιρνε. Τίτλους όπως στη Φιλαδέλφια. Τίτλους έπαιρνε όπως στη Φιλαδέλφια. Όπως στη Φιλαδέλφια. Με δύο γκολ. Ναι, με δύο μέτρα offside. Δύο μέτρα γκολ offside έπαιρνε τίτλους. Δύο μέτρα γκολ offside τίτλους. Έπαιρνες. Έλα. Δύο μέτρα goal of sight. Εγώ Φιλιππινέζα χωρίς αντίκρισμα δεν είδα. Μόνο την ομάδα σου. Μόνο την ομάδα σου είδα Φιλιππινέζα με αντίκρισμα. Φιλιππινέζα χωρίς αντίκρισμα δεν είδα. Ναι. Φιλιππινέζα χωρίς αντίκρισμα δεν είδα. Με αντίκρισμα είδα την ομάδα σου. Εγώ σου μιλάω επιχείρηματα. Ναι. Πώς θα γίνει? Μα σου λέω. Σου λέω, το επιχείρημά μου είναι ότι παντοκρατορία στην ΕΠΟ και στη Διετσία Ολυμπιακού, εγώ έπεφτα και εσύ έπαιρνες κύπελα. Με goal of sight με τον Ολυμπιακό που είχε τα κλειδιά στο χέρι. Με goal of sight ανέβηκες εσύ. Ναι, καλά, εντάξει, τα έχουμε πει 100 φορές. Εντάξει, 100 φορές τα έχουμε πει. Στα 4 γκολ που φιλοκόρησε τον Ολυμπιακό μέσα στο σπίτι του με κόκκινη παράγκα. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Ακριβώς τα ίδια λέμε. Με τα ίδια λέμε. Με τα ίδια λέμε. Έριξα 4 μέσα στο σπίτι. Τα ίδια λέμε. Όταν θα φτάσει εσύ. Τα ίδια λέμε. Άκουσε με λίγο, δεν λέμε τα ίδια. Τα ίδια λέμε. Όταν θα μπορέσει εσύ να βάλει ένα. Ακούνε, εγώ μάθε να ακούς. Σ' ακούω, σ' ακούω. Δεν σε συμφέρει, γι' αυτό δεν θα ακούω. Τα είπαμε, ναι, πώς. Θα τα ακούσει. Όταν λοιπόν θα βάλει εσύ ένα γκολ σε τελικό, όχι 4. Ένα που έχει να το κάνει 50 χρόνια. Όχι 4 μέσα στο σπίτι του Ολυμπιακού, με καταφέρει μερικό του διαιτή, ένα το ξανασυζητήσουμε. Αυτό ίδιο λέμε. Τα ίδια λέμε. Τα ίδια λέμε. Τα ίδια λέμε. Και αυτά είναι η έκθυρα 4 που μας λες. Η έκθυρα 4. Η έκθυρα 4. Αυτό που έχουν συμβεί. Με παράγκα, με παντοκρατορία Ολυμπιακού σε τελικό, έβαλε 2 μέτρα goal of sight. Τα ίδια λέμε. Τα ίδια λέμε. Τα ίδια λέμε. Μα τα ίδια λέμε. Μα τα ίδια λέμε. Μα τα ίδια λέμε. Τα ίδια λέμε. Και εσύ θα ακούς. Και εσύ θα τα ακούς. Εκείνη τη δεκαετία απλά ήταν Κυριακή απόγευμα ήταν. Ενώ τώρα είμαστε τσιράκια. Εσείς τότε ήσασταν οι αντάρτες. Εμείς τώρα είμαστε τσιράκια. Δύο τελικούς στον Ολυμπιακό και κάνατε δύο κουβέντες. Ακριβώς, γιατί δεν ήμασταν τσιράκια. Άμα ήμασταν θα παίρναμε κύπελο. Κύπελο θα παίρναμε. Μια χαρά. Μια χαρά κύπελο θα παίρναμε. Ναι, ναι, ναι. Να το πάρω μεγάλο. Λοιπόν, έλα φίλε. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ο Γαύρος δεν χαρίζει τίτλους. Ναι, 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 το είδα. Θα το καταλάβεις και το φέτος. Το είδα. Γιατί, μπορεί να μην περάσω, πού το ξέρεις. Α, θα άγια γίνουν τα μάτς. Έλα φίλε, τελευταίος. Τελευταίος. Έλα ρε, θα ξεκολλήσετε επιτέλους. Τι να κάνουμε ρε φίλε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Πω, τι πάσατε, Τάσο. Γλιστρίδα. Έλα ρε. Τι θα γίνει με την πάρτι σας, δεν θα βρείτε μια άλλη. Άμα δεν σε αρέσει, μας ακούτε. Τι δεν θα έρθει, άνθρωπε του Θεού. Τα ίδια και τα ίδια λέτε κάτω από τι να κάνω, ρε φίλε. Αυτό άκουσα. Άκουσε με λίγο. Απλά θα το πει ένα πράγμα. Ναι. Ποιον απέκλεισα για να φτάσω στο τελικό Ντρουλίνκ, αφού ήταν πολύ μεγάλο. Απέκλεισε αυτού που δεν ενδιαφερόντουσαν όλοι.
Όλοι αυτοί που δεν ενδιαφερόντουσαν του απέκλεισε. Εγώ έπαιζα με αυτού που ενδιαφέρονταν. Με αυτού που ενδιαφέρονταν απέκλεισα. Αυτά, φίλε Άκη, για σένα. Άκη, για σένα άκουσε τι είπε ο εδώ ο Πάοξης, έτσι. Συνέχεια τα ίδια και τα ίδια λέτε. Για σένα το λέω. Έλα. Έλα, πάμε. Μα όχι, και δεν τα λέω μόνο για το δικό μας. Ναι. Για το δικό σου και για το δικό μας. Άμα τα ακούω. Μα αν τα ακούω, πρέπει να απαντήσω, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Ένα τέταρτο περιμένουμε να γραμμαλώνετε. Δεν το λέω. Εντάξει, εντάξει. Τώρα, εντάξει, είπαμε, είναι μάλλον κορονοϊού. Τι να κάνουμε. Έλα. Έλα. Άμα δεν σ' αρέσει να πούμε, μίλα για την εκκλησία, για τον κορονοϊό. Δεν ρωτάω λίγο, ψεκαθίστε να ξεφύγουμε. Έλα, πάμε εδώ, πάμε. Καταλαβαίνουμε, ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα. Τι θες τώρα, εσύ. Πάμε, πάμε, πάμε. Αλλά άλλος, όταν ξεφεύγετε εσείς, κάνετε κάποιους άλλους παλαβούς να βγαίνουν και να πορώνονται, αγόρι μου. Τους βλέπεις. Τι έγινε. Ένα τάσο ο κόσμος πλέον. Κλείνατε και μέσα, μην τρελαίνετε. Εγώ δεν είπα τίποτα διαφορετικό πέρα από το αποτέλεσμα. Το Ζάχος δεν το δέχεται αποτέλεσμα. Και εγώ είπα. Γεγονότα. Γεγονότα παραθέτω. Λέει ότι τα πάντα όλοι οι τίτλοι που έχει πάρει ο Πάου έχουν δώσει. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα για το συγκεκριμένο. Για το συγκεκριμένο. Έλα, ακούμε. Δεν είμαι απόλυτος, ρε φίλε. Ρε φίλε. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Ένα λεπτό. Όταν το λες, από όταν το δώσει η Φέρη, το λες γεγονό με τη δική σου. Για πες. Με τον Όλης Αντέπε. Ναι. Με τον Όλης Αντέπε. Σε είπε ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Που το είπες εσύ. Σου είπα, ναι. Έλεγε εσύ τα στιγμένα. Έκανε. Και όταν σε λένε για τη Μάντσεστερ, λες δεν στείνονται στο 90. Για εκείνο στείνονται όμως για... το 90, κατάλαβες. Είπε, για τελικό Champions League. Είπες τελικό Champions League ότι ήταν στημένος. Αυτό εννοούσες. Εσύ το είχες δηλώσει, μας είχατε αναφέρει για το Liverpool Milan. Ναι. Και είχατε πει ότι είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα. Για τη γνώμη σας είπα από τα παιχνίδια, εγώ σου είπα δεν παίζω στοίχημα. Αλλά αν έπαιζα στοίχημα, αν θεωρούσατε το Μίλαν Λίβερπουλ στημένο, τότε τι να πούμε για τον Μπάγερ Μάντσεστερ. Ναι. Που γύρισε το μάτι σε δύο. Ήταν στημένο. Νομιμοποίησε να το πεις. Νομιμοποίησε. Εσείς το λέτε αυτό. Νομιμοποίησε να το πεις. Πάλι. Ο, δεν το γυρίζω καθόλου. Αν θεωρήσω ότι ήταν στημένο το ένα. Αν θεωρήσω ότι ήταν στιγμή. Εγώ λέω 3-0. Θα στεγνόταν το παιχνίδι, έτσι μου είπε τότε. 3-0. Ναι, σου λέει έβαλε δύο γκολ όμως. Δεν έβαλε ένα. Δύο γκολ έβαλε η Μάρσελ. Στο 91 και στο 93 έβαλε. Δεν έβαλε ένα. Δύο. Και ο Παναθηναϊκός, όντως το βάλε ο Λιζαντέμπη, γιατί το κοίταξα. Εγώ το θυμόμουν λάθος. Στο 84-85 το θυμόμουν. Το έβαλε. Στο 91 και κάτι μπήκε, έχει δίκιο, αλλά έκανε 14-4 από το 80 και μετά ο Παναθηναϊκός. Τίποτα. Είναι συνηθισμένο να κάνει μέσα σε 10 λεπτά να κάνει 10 μάτια. Είναι συνηθισμένο. Δεν μπορούσε λίγο ρε Κώστα. Και εσύ στον παράδειγμα του Βόλου στο πρώτο ημίχρονο μέσω ομάδα. Γιατί έκανε. Τι έκανε, έκανε 10 ευκαιρίες ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν έκανε 10 ευκαιρίες. Έκανε 5 και ήταν εκεί. Έλα. Εσύ το τελικό του 2001 το θυμάσαι που λες τον goal offside του ΠΑΟΚ. Το θυμάσαι πώς ήταν. Τον goal του Μπορμπόκη. Βέβαια το θυμάμαι. Βέβαια. Είναι πάνω από ένα μέτρο offside. Και είναι και από την πλευρά του επόπτη. Ευδιάκριτο. Ευδιάκριτο είναι από την πλευρά του επόπτη. Άμα θες και τώρα υπάρχει το βίντεο, ευτυχώς υπάρχει. Το έχω δει. Αυτό είναι ο διαιτητής. Γιατί για το διαιτητή μας. Για τον επόπτη σου λέω. Ποιο διαιτητή, ρε φίλε. Ο επόπτη ο διαιτητής θα σφίξει το site. Ο επόπτη θα το σφίξει. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα. Θα το σφίξει 2-3 κέρδισα, ρε φίλε. Α, εντάξει, ωραία, εντάξει. Δεν είναι ένα από τα πρώτα. Ναι, δεν έκανε κύχο Ολυμπιακός. 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 Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει ρε παιδιά. Σας λέμε. Μα σας λέμε, μα αδίκει. Ένα λεπτό ρε παιδιά. Ένα λεπτό ρε παιδιά. Μα σας λέτε. Λέμε, χάσαμε 4-2 με ένα γκολ που έγινε φάουλ και σφυρίζει και μετά πέρασε στον Ολυμπιακό. Και λέει ο Τάσος, έβγαλες ανακοίνωση. Και λέω εγώ, Ολυμπιακός που είχε τη διαιτησία δική του, την ΕΠΟ δική του, τρώει γκολ σε τελικό, δύο μέτρα offside και δεν βγάζει, και βγάζει κιχ. Και εσείς το θεωρείτε φυσιολογικό δηλαδή. Για πέστε μας, ρε παιδί. Α, ναι, φυσιολογικό. Γιατί το ξέρεις και εσύ, ρε φίλε. Είχα άλλες 10 ευκαιρίες να βάλω. Ενώ από τον Καρυπή θέλεις να βγάλει. Α, μπράβο, εντάξει, είναι λογικό. Είναι λογικό. Αν το θυμώσουν το παιχνίδι και τα τις φάσεις. Μια φορά το θυμάμαι. Μια χαρά το θυμάμαι το παιχνίδι. Θα δεις ότι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ χάσαν από 5 γκολ. Ναι, θυμάμαι. Θυμάμαι το Γιαννακόπουλο, θυμάμαι. Που πέρασε τον τερματοφύλακά σου και την πέταξε έξω. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη και από τους δύο. Ναι. Δεν έγινε. Και το τελικό του 2003 μέσα στην Τούμπα, ο Άρης έκασε το δοκάρι. Έτσι μας το έκανε δώρο.
Τι έκανε, με μια ευκαιρία σου έκανε. Τον κόλλο, φίλε. Γιατί του σούταρε και πήγε στο δοκάρι, ρε φίλε. Εδώ, α, ναι. Εδώ σου α, μιλάμε. Ναι. Πέρα... Ψάρι, ένα λεπτό. Το Χούρογλου ήταν, δεν θυμάμαι, το Χούρογλου ήταν σε εσά. Τερματοφύλακα, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι. Πέρασε και το. Ο τέτοιο, ο μικρό ήταν στι ειδικά ήταν που είχαμε τότε, ένα ξένο. Ο Γκάμπριτ, πώ το λέγανε. Όχι, ναι. Ένα πιο ειδικά ακόμα. Τέλος πάντων, τον πέρασε ο Γιαννακόπουλος, τον πέρασε και τον τερματοφύλακα και την έριξε στο δασάκι από πίσω. Γίνονται αυτά, χάνονται. Όταν περνάς και τον τερματοφύλακα, χάνονται. Βγάνουν αυτά τα γκολ, δεν μπορώ να πω. Για ποιο μάτς λέτε, για τον τελικό. Στο τελικό. Όχι, όχι, εγώ λέω για το Φιλαδέλφια. Για τον τελικό. Και δεύτερο δοκάρι, λέω. Εντάξει, δοκάρι είχαμε. Τι εννοείς, το έχασε. Ναι. Δεν είναι ηρωνεύει. Δηλαδή, άμα πάμε με το σκεπτικό το δικό σου, ναι. Ο Πάου δεν έπρεπε να έχει κατακτήσει τίποτα. Του τα δώσαν όλα του Πάου. Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Σου είπα για το συγκεκριμένο μάτς. Έλα να τον ακούσουμε, έλα. Πριν δύο εβδομάδες, ρε φίλε, που βλέπε στο Ολυμπιακό Άρσεναλ. Ναι. Στο 90 και κάτι, τι έχασε ο Μπαμεγιάνγκ, που τσίριζε, ναι. Θυμάσαι. Σωστά, βέβαια. Το θυμάμαι. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Αχα. Ή υπάρχει κάποιο, καμιά αμφιβολία περί τούτου. Όχι, λέω το μάτς συγκέντρωσε πολλές περίεργες συμπτώσεις, ρε παιδί μου, γι' αυτό κατάλαβες. Συγκέντρωσε πολλές. Ναι, καμιά φορά συγκεντρώνει και περίεργες συμπτώσεις, καμιά φορά όχι. Αχα, εντάξει, το έμαθα, εντάξει, σήμερα το βράδυ το έμαθα. Γιατί έχεις ακούσει εμένα προσωπικά να σου λέω εσένα ποτέ ότι στήσατε κάτι, ότι πήρατε κάτι, ότι το χάσες επίτηδες, ότι το χάσες επίτηδες. Μα δεν πήραμε και κάτι, τι να στήσουμε, ρε, δεν πήρω άριστη, 50 χρόνια έχει να πάρει, τι να στήσει. Να σου πω για το side goal του Βέλες με στην Τούμπα πολύ άνετα. Μη, είναι, να είναι, το κεφάλι. Μα δεν χρειάζεται να το πεις. Μα δεν χρειάζεται να το πεις. Είναι offside. Μα είναι offside. Δεν χρειάζεται να. Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι offside. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν είναι. Δεν το επικαλούμαστε όμως, ρε Ζάχο μου. Αυτό εννοώ. Ότι αν ήταν αντιθέτω. Ας έχανε το πρωτάθλημα. Ας έχανε το πρωτάθλημα με αυτό το goal και θα σου έλεγα αν το επικαλώσουν ή όχι. Ας το έχανε το πρωτάθλημα με αυτό το goal. Ναι, ας έβγαινες δεύτερος και θα σου έλεγα άμα δεν θα φώναζες. Ένα λεπτό. Δεν θα φώναζες αν έχανες το πρωτάθλημα με αυτό το γκολ. Αν δηλαδή. Έφτανε στο σημείο να διεκδικείς πρωτάθλημα, δεν θα άφησε να αυτή τη φάση. Δεν υπάρχω. Ρε φίλε, είναι offside το γκολ του Βέλεθ. Είναι offside το γκολ του Βέλεθ, το βάζει ο Βέλεθ και παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Θα φώναζες ή όχι. Ρε φίλε, και να φώναζα, θα γινόταν κάτι. Όχι, τίποτα δεν θα γινόταν. Τι θα γινόταν, δηλαδή. Δεν το έλεγα όμως ότι ήταν στημένο, ότι ήταν έτσι, ότι ήταν αλλιώς. Έγινε και επικέγινε. Τι να κάνω. Okay. Όταν είσαι στο εκατοστό και στο χιλιοστό, τι να σε πω. Ναι, μόνο καλά. Αυτό τώρα, αν το λες για το κόρ του Μπόρντ. Ναι, πράγματα, σωστό έχει. Σωστό, όταν είναι στο εκατοστό δεν είπαμε. Δεν μιλάμε τώρα για το εκατοστό. Ναι, και με το γάμπρο. Μπορεί goal, να έχασε μια φάση ο το γκολ του Μπορμπόκη, ρε φίλε. Άκουσε με. Το γκολ του Μπορμπόκη δεν είναι υπερβολή, είναι πάνω από ένα μέτρο. Δεν είναι στο εκατοστό, ρε φίλε. Μην τρελαθούμε. Εντάξει, ρε παιδιά, ο Άρης είναι τσιράκι του Ολυμπιακού. Εσείς δεν ήσασταν ποτέ. Είστε οι καλύτεροι, είστε οι βρισκοτόνο, εμείς είμαστε οι τέτοιοι. Εντάξει, όπως τα λέτε. Εμείς δεν είπαμε στον Ζάχο. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Να σας καλάσω την καρδιά τώρα και με κορονοϊό. Να υποβαθμίζεις τίτλους του ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει. Να σας κάνουμε κορονοϊό τώρα, δεν θέλω να σας καλάσω την καρδιά. Όπως τα λέτε. Δεν θα δεχτώ ποτέ από κανένα να υποβαθμίσει αρσενικό κανονικό τίτλο του ΠΑΟΚ. Καλά. Δεν θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Εδώ δεν λέγατε για την αυτοκρατορία του ΣΥΚ, λέγατε. Ντοπέ λέγατε, τι μας λένετε τώρα, μεγάλη κανάκι το δείτε. Ναι. Νομίζω ότι έχει αφήσει πάρα πολλά, κάτσε λίγο να μιλήσω. Ναι, ποιος. Έχει αφήσει πάρα πολλά αποθυμένα. Ποιος. Το να παίζει ο Άρης με το Φιλότα Εύρου και ο Πάοκ να παίζει με τον Άγιο. Φυσικά, γιατί δεν ήμασταν τσιράκι, γι' αυτό αν ήμασταν δεν θα πέφταμε. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό είναι δύσκολο. Βυζάντιο κοκκινοχώματος εσύ και μου να παίζει με τον Άγιο. Έτσι είναι. Όταν δεν είσαι τσιράκι πέφτεις. Όταν είσαι μένεις και βγαίνεις και Ευρώπη τάσο. Έχεις δίκιο. Βέβαια το καταλαβαίνουμε. Έλα. Για τον φίλο σου τον Κούγια, τι έχεις να μας πει σήμερα που έκανε την κολοτούμπα του Μελισανίδη πάλι, ρε φίλε. Τι είπε ο κύριος Κούγια, sorry φίλε μου, γιατί είχα κάποια άλλα τραχάματα, sorry. Το έχασε. Τι είπε ο κύριος Κούγια, ναι. Τι είπε, πραγματικά. Όπως ο λατρευτός ο Κούγια τι είπε, θα λέω περιλήψη. Ο ΠΑΟΚ λέει πρέπει να απαλλαχθεί από την κατηγορία της πολυδιοκτησίας. Και να πει ξανά, είπε. Εντάξει, ο Κούγιας έχει με την Ξάνθη βασικά, δεν έχει με τον ΠΑΟΚ κανένα πρόβλημα, με την Ξάνθη. Δεν έχει με τον ΠΑΟΚ, γιατί τόσο καιρό λέγαμε ότι... Εγώ φίλε, εφόσον... Αυτό τι σημαίνει αγαπητέ μου, ότι πάει η γύρα από την πλάτη, τι έγινε, μας την πήρανε τη γύρα από την πλάτη. Δεν ξέρω φίλε μου τι κάνει, εγώ τον Κούγια ποτέ τα λεγόμενά του... Δεν τα παίρνω πολύ. Όχι, εμένα μάξω. Ο νόμος όμως ισχύει ακόμα. Βέβαια, πάντα ότι πει ο νόμος. Το ΚΑΣ, τι θα πει, το ΚΑΣ.
Κωνσταντίνε, δεν έχει πρόβλημα. Κάτι δεν θα υπάρξει, αγαπητέ μου. Γιατί τα πιάσει κορονοϊός. Η κυρία Μαρούπα εχθές είπε ότι υπάρχει η πολυδιοκτησία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Λάρισα. Να ελεγχθεί. Να ελεγχθεί. Έτσι. Να ελεγχθεί. Τριγωνικές ομάδες εκεί. Γίνονται τρίγωνα, τετράγωνα. Δεν του έκανε θέμα να πει ό,τι λέει ο νόμος. Να, τα πάντα ό,τι λέει ο νόμος, λέω εγώ. Τα πάντα. Και χθες το είπα. Εγώ όταν λοιπόν είπες στα τηλέφωνα, είπα να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα των Προέδρων και του κυρίου Καλπαζίδη να ανοίξει. Του κυρίου Καλπαζίδη να ανοίξει το τηλέφωνο να δούμε. Όλα, όλα τα κινητά να ανοίξουν. Όλα, όλα. Ναι. Για τον καιρό που όλα θα είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια, ναι, πάρε άνοιξε λίγο καμιά νομική, ξέρεις, καμιά νομικά, κανένα τέτοιο. Ναι, γιατί θα σπουδάσω νομικά. Δεν χρειάζεται. Ναι, γιατί όπου να είναι θα τα χρειαστεί. Δεν χρειάζεται, φλεμείς είμαστε δοκιμασμένοι. Δεν χρειάζεται. Για να δούμε, για να δούμε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα, καλό βράδυ. Γεια σου, Κότσο. Μας έβαλε και χέρι, μαλώσαμε. Κατάλαβε. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, κάτσε να κλείσω για το φίλο, δεν περίμενε. Έκλεισε. Λοιπόν, επίλογο κάνε για να διαβάσω και τον. Θα διαβάσω τρόπο του λένε, γιατί πήγε και πέντε ήδη. Και ο κύριο Ζαγόρα πήγε και πέντε. Πότε πέρασαν, δηλαδή. Πέρασε δέκα διάλειμμα, δεν κάναμε. Τι να περάσει. Εντάξει, κοίτα τώρα, για αυτού που παραξενεύονται και είναι νέοι στην εκπομπή, α πούμε, και δεν μα ξέρουν, είναι φυσιολογικό σε μια ζωντανή εκπομπή με Παοξή και Αριανό να γίνονται αυτές οι αντιπαραθέσεις. Βέβαια, παρόλο την ραδιοφωνική εμπειρία μας που έχουμε, είναι αντιροδιοφωνικό αυτό που γίνεται. Δηλαδή να μιλάει ο ένας πάνω στον άλλο, αλλά άμα πάρουμε μπρος, δε φίλε, εσύ και εγώ και ο Κράτης, είναι πολύ δύσκολο να σταματήσουμε. Εκεί πρέπει να βρούμε τη δύναμη. Δηλαδή τώρα εγώ κατάλαβα. Εγώ άκουσα με. Μπορούσα να σας κλείσω και τους δύο, δεν θα ήταν κόψο να σας διακόπτεις, βλέπεις. Ναι, ρε φίλε, αλλά θέλω να ολοκληρώσω. Κατάλαβα ότι αυτό που κάναμε, εγώ, εσύ και ο Άκης, ήταν λάθος για τον κόσμο μας. Όχι, οι δύο σας κάνατε. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Οι δύο σας. Εσύ έκανες. Και εσύ έκανες. Μετά έχεις το γνωστό παραλήρημα. Α, εγώ παραλήρωμα. Έβγαλες όλο το άγχος που είχες για τον μπάνιο και την ανακαίνιση. Να μου το έβγαλες. Μα δεν νομίζω. Εντάξει, η κούραση είναι για τον μπάνιο. Δεν έκανα και τίποτα ιδιαίτερο. Εντάξει, θα πρέπει να. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Να το παλεύουμε, να ηρεμούμε εκείνη τη στιγμή, να βάζουμε φρένο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Δεν πάμε να πούμε και δεν μπορούμε να βάλουμε φρένο. Δεν θέλω χαρακτηρισμούς όμως. Εντάξει, αυτό είναι και κακό. Και εσύ τον είπες και μετά απάντησε και ο φίλος. Εντάξει. Καλά, και εσύ έχεις χαρακτηρίσει ακροατές. Εντάξει, εγώ δεν είπα, εγώ δεν έβγαλα τον εαυτό μου. Λέω και σήμερα. Τι χαρακτηρισμό, παξιμάδι τον είπα. Παξιμάδι, εντάξει. Ο παξιμάδι ο άλλος το παίρνει διαφορετικά. Και πάνω όταν υπάρχει λογομαχία. Παξιμάδι, δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Ή είναι για το βούτυμα, ή είναι το άλλο το πουλόνι που λέμε. Εντάξει, και εσένα σε κούραμπιασε. Εντάξει, και τι έγινε δηλαδή. Είπα τώρα, δεν σκοτωθούμε κιόλα. Λοιπόν, αυτά γίνονται πάνω σε μια κουβέντα. Έκλεισες γιατί είναι ήδη λοιπόν, και έξι. Καλό βράδυ σε όλους. Αύριο πάλι. Συνεχίζουμε, παιδιά, μέσα στο σπίτι. Μένουμε σπίτι. Έτσι, πέρα από τα οπαδικά και τις τρέλες μας και την καζούρα που κάνουμε. Αυτό είναι το θέμα σοβαρό. Έτσι, συνεχίζουμε όλα όσα ξέρουμε πλέον πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε. Να μην είμαστε επιρρεπείς στο λάθος για να προστατέψουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας και κατ' επέκταση τον συνάνθρωπό μας. Ωραία. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Αύριο ξανά, πρώτα Θεός, να έχετε όλη υγεία και εμείς και εσείς. Ξανά εδώ στις 9 η ώρα μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε και αύριο συντρόφια. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.